Κεφάλαιο 10 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφτείτε την σελίδα LibriVox.org. Πρόοδος της Δημοκρατίας, Εφιάλτης και Περικλής. Ημέν λοιπόν διατροφή του λαού δια των τρόπων τούτου εγίνετο. 17 δε και πλέον έτη μετά τους Περσικούς πολέμους διατηρήθη η πολιτεία υπό τη διεύθυνση των μελών του Άριου Πάγου. Αν και ολίγων κατολίγων κατέπιπτε. Όταν δε ευξήδησαν ελαϊκέ τάξεις, γενόμενος αρχηγός του λαού Εφιάλτης, ο γιος του Σοφονίδου, έχουν υπόληψη ότι και αδωροδόκητος ήτο και δίκαιος προς το πολίτευμα, επετέθη ούτως εναντίον της Βουλής και πρώτον με καθήρισε πολλούς των αεροπαγητών, προκαλούν εναντίον αυτών δίκας περί της διαχείρισεώς των, έπειτα δε επί της αρχοντίας του Κόνονος αφήρισε από τη Βουλή όλα στα εξουσίας, δια των οποίων αυτή καθίσα το φρουρός του πολιτεύματος και άλλας μεν των εξουσιών έδε και στους 500, άλλα δε στη συνέλευση του Δήμου και στα δικαστήρια. Διέπραξε δε αυτά με το να γίνει συνεργός του ο Θεμιστοκλής, ο οποίος ήτο μεν μέλος του Άριου Πάγου, επρόκειται δε να δικαστεί κατηγορούμενος διαφιλία προς τους Πέρσες, μηδισμών. Θέλω δε ο Θεμιστοκλής να καταργηθεί η εξουσία της Βουλής. Προς τον μεν Εφιάλτη έλεγε ότι η Βουλή σχεδίαζε να το συλλάβει, προς δε τους αεροπαγίτες ότι θα υποδείξει τεινάς συνεννοημένους δια να καταλύσουν το πολίτευμα. Οδηγήσας δε τους προς τούτο υπό της Βουλής εκλεγέντας εις το μέρος όπου διέμενε ο Εφιάλτης, συνομίλη με πολύ ζωηρότητα μαζί τους. Ο δε Εφιάλτης καθώς είδε τούτο κατεφεύγει μισοενδεδειμένος ηκέτης εις το βωμόν. Αφού δε όλοι εξεπλάγησαν δια του συμβάν και η Βουλή των 500 συνήλθε η συνεδρίαση, επετέθησαν δια διαφόρων κατηγοριών εναντίον των αεροπαραγητών και ο Εφιάλτης και ο Θεμιστοκλής και πάλι έπειτα προ της Εκκλησίας του Δήμου κατά όμοιων τρόπων έως ούτους αφήρισαν την εξουσία. Εφωνεύτη δε και ο Εφιάλτης δολοφονικός όχι μετά πολύ καιρό δια του Ταναγραίου Αριστοδίκου. Ημέν λοιπόν Βουλή των Αεροπαγητών ότι ο τρόπος απεστερήθη της ανώτατης υποπτίας. Μετά δε ταύτα συνέβαινε να χαλαρώνεται ολοένα περισσότερο το πολίτευμα εξαιτίας των εμπαθών δημαγωγών, διότι κατά την εποχή εκείνη συνέπεσε ουδέ αρχηγών να έχουν οι μετροπαθέστεροι, αλλά να προείστανται αυτόν ο Κίμων, ο υιός του Μητιάδου, ενώ ήταν ακόμα νέος και αργά είχε αναμειχθεί στα πολιτικά πράγματα. Προς δε τούτης και διότι είχαν εκλείψει περισσότεροι του κόμματος τούτου εις τας πολεμικάς επιχειρήσεις, διότι με το να σχηματίζεται κατά τους χρόνους εκείνους ο προς εκστρατείας στρατός εκ του καταλόγου των εκλέξιμων πολιτών και με το να διορίζονται στρατηγοί άπειροι μεν εις τα του πολέμου τιμόμενοι δε δια της πατρικάς δόξας, συνέβαινε πάντοτε να χάνονται 2 ή 3 χιλιάδες από τους εκστρατεύοντας, να εξολοθρεύονται δε του το τρόπο συμμετριοπαθής και εκ της τάξης του λαού και εκ της τάξης των ευπόρων. Όλα με λοιπόν τα άλλα πράγματα της πολιτείας εκυβέρων όχι όμοια όπως πρώτερον και σύμφωνα με τους κείμενους νόμους, τον δε τρόπο της εκλογής των 9 αρχόντων δεν μετέβαλον, παρά μόνο μετά τον 6ο έτος, μετά το θάνατο του Εφιάλτου, αποφάσισαν να προεκλέξουν και εκ της τάξης των πολιτών εκείνους εκ του καταλόγου, τον οποίο θα λαμβάνονται διακλήρων οι 9 άρχοντες, και πρώτος εκ της τάξης αυτών άρχων υπήρξε ο Μνησιθίδης. Οι δε προτού του άρχοντες όλοι ήσαν εκ των τάξεων των Ιππέων και των 500 μεδίμνων. Οι δε ζευγείται διορίζοντο εις τα κατώτερα αξιώματα, αν μη εγένετο παράβλεψης καμία κάποτε εις τους νόμους. Κατά το 5ο δε έτος μετά ταύτα επί της αρχοντίας του Λυσικράτους επανήλθε εν ισχύ ο θεσμός των 300 δικαστών των λεγόμενων δημοτικών. Και 3 έτη κατόπιν αυτού επί της αρχοντίας του Αντιδότου, εξαιτίας του πλήθους των πολιτών κατά την πρόταση του Περικλέως, απεφάσισαν να μην έχει πολιτικά δικαιώματα εκείνος ώστις δεν είχε γεννηθεί εγγονέων αφότερων πολιτών Αθηνών. Κατόπιν δε τούτων, ότε την αρχηγία του λαού έλαβε ο Περικλής και δια πρώτη φορά είχε διακριθεί, ότε υπέβαλε καταγγελία ζητών να λογοθετήσει δια τας πράξης της στρατηγίας του Οκίμων, ενώ ακόμη είτε ο Περικλής νέος έγινε ακόμη πλέον φιλολαϊκή δημοκρατία. Διότι και των αεροπαγητών μερικά εξουσίας αφήρισε
και την πόλη παρεκκίνησε η εισάξη της ναυτικής δυνάμεως, έννοια κατά της οποίας συνέβη να λάβει περισσότερο θάρρος ο λαός, ώστε να συγκεντρώσει βαθμιδών όλα στα εκ του πολιτεύματος εξουσία εις αυτών. Μετά 50-1 έτη, από τη Σελσαλαμίνη ναυμαχίας επί της αρχοντίας του Πυθοδόρου, επήλθαν προς τους πολυπονησίους πόλεμος, καθόν περιοριστής ο λαός εντός της πόλεως και συνηθίζας να αναλαμβάνει υπηρεσία στα στρατιωτικά σώματα με μισθών, προέβη στην απόφαση εν μέρη με θεληματικός εν μέρη διακουσίως να διοικεί την πόλη αυτός. Πρώτος δε ο Περικλής έκαμε και τα δικαστήρια μισθοφόρα, δημαγωγικός, παρουσιάζουν αντιστάθμισμα της επορίας του λαού της υπαρχούσης επί της εποχής του Κύμωνος. Διότι ο Κύμων έχουν η δική του ηγεμονική περιουσία, πρώτον μεν ο ίδιος τα βάρη των δημοσίων αξιωμάτων εξετέλει κατά τρόπο λαμπρών, έπειτα δε πολλούς των συνδημοτών του συνετήρει εξιδίων του, διότι κάθε πολίτης εκ του Δήμου των Λακιαδών, η δύνατον έθελε μεταβαίνουν καθημέραν εις αυτόν τον Κύμωνα να λαμβάνει τα προσυντήρηση. Προς τούτης δε και οι αγροί του όλοι ήσαν απερίφρακτοι δια να δύναται ώστες ήθελε να λαμβάνει εξ αυτόν ο πόρας. Εις αυτάς λοιπόν τα σπαροχάς, μη δυνάμενος δια της περιουσίας του να επαρκέσει ο Περικλής, κατά συμβουλή του Δάμονος, του ιού του Δαμονίδου, δημότου Όας, ο οποίος εμπιστεύεται ότι υπήρξε εις τον Περικλέα εισηγητής των περισσότερων τούτου διαβημάτων, διό και εξωστρακίστη ύστερων. Επειδή ως προς την ατομική του περιουσία ή το κατώτερος δια να παράσχει στον λαό τα εις αυτόν ανήκοντα, όρισε παροχή μισθού εις τους απαρτίζοντας καθημέραν τα δικαστήρια, εξαιτίας του οποίου ως μερικοί κατηγορούσιν έγιναν χειρότερα τα δικαστήρια, διότι με φροντίδα εδιάζουσα εκκληρώνοντο πάντοτε οι τυχόντες μάλλον άνθρωποι παρά οι ίκρητοι. Ήρχισε δε κατόπιν και η δωροδοκία, της οποίας πρώτος έκαμε αρχή ο Άρητος, μετά τη στρατηγία του εις την Πύλων, διότι καταγγελθείς υπό τεινών, ως αίτιος της απολίας της Πύλου, αγοράσας διαδόρων τους δικαστάς απειλάγη. Τέλος του 10ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 11 της Αθηνίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Η δημαγωγή. Εφόσον ο Περικλής προείστατο του λαού ήσαν καλύτερα της πολιτείας τα πράγματα. Όταν δε απέθανε ο Περικλής, απέβησαν πολύ χειρότερα, διότι πρώτον, τότε ο λαός έλαβε ηγέτην αυτού άνθρωπο μη έχονται επόλυψη μεταξύ των εγκρήτων πολιτών. Κατά δε τους προγενέστερους χρόνους, πάντοτε έγκριτοι πολίτες υπήρξαν αρχηγοί του λαού δημαγωγοί. Διότι αρχικός μεν και ο πρώτος του λαού ηγέτης έγινε ως όλων. Ο δεύτερος δε ο πισίστρατος, οι οποίοι ήσαν εκ της τάξης των ευγενών και γνωστών οικογενειών. Ότε δε κατελήθη η τυραννής του πισίστρατου, ο Κλεισθένης, ο οποίος ήταν εκ του γένους των Αρχιμονιδών και τούτον μεν ουδής υπήρξε πολιτικός αντίπαλος, αφού του ξέπεσε το πολιτικό κόμμα του εις αγόρα. Μετά δε ταύτα της μη λαϊκής τάξης ηγήτην υπήρξε ο Ξάνθιπος, το δε ευπόρον ο Μιλτιάδης. Κατόπι δε ο Δεμιστοκλής και ο Αριστίδης, μετά δε τούτους ο Εφιάλτης μεν υπήρξε ηγέτης του λαού, ο Κύμων δε ο ιός του Μιλτιάδου υπήρξε ηγέτης των ευπόρων, έπειτα δε ο Περικλής μεν του λαού, ο Θυκηδίδης δε των άλλων, συγγενής όν του Κύμωνος. Ότε δε απέθανε ο Περικλής, τον μεν εγκρήτων ηγέτης υπήρξε ο Νικίας, ο αποθανών εν Σικελία, του δε λαού ο Κλέον, ο ιός του Κλενέτου, ο οποίος φαίνεται κατεξοχήν επέφερε τη διαφθορά των διαθέσεων του λαού και πρώτος επί του βήματος εκράβγαζε και απεύθυνε ύβρις και φορέσας ζώνην εδημαγόρησε, ενώ οι άλλοι ρήτορες ομίλουν με κοσμιότητα. Έπειτα κατόπιν αυτών, αρχηγός μεν των άλλων υπήρξε ο Θυραμένης, ο γιος του Άγνωνος, του δε λαού ο Κλεοφών, ο κατασκευαστή Λυρών, ο οποίος και πρώτος εισήγαγε τη συνήθεια της διοβολίας. Και επιτινά με χρόνων η συνήθεια αυτή εφαρμόζοντο, μετά δε ταύτα κατήργησε αυτή ο Καλλικράτης, ο Παιανεύς. Πρώτος αυτός δώσασε στο λαό υπόσχεση ότι θα προσθέσει στους δύο βολούς ένα ακόμα βολόν. Αυτούς με λοιπόν και τους δύο καταδίκασαν αργότερα εις θάνατον, διότι είχε συνήθεια το πλήθος και αν παρασυρθεί δια απάτης να μισεί κατόπιν εκείνους οι οποίοι το παρέσυραν και κάμει κάτι όχι καλόν. Από δε της εποχής του Κλεοφόντος πλέον, διαδοχικώς αναλάβωνο πάντα την αρχηγία του λαού δημαγωγίαν εκείνοι όσοι είχαν διάθεση να είναι περισσότερο θρασείς
και να είναι ευχάριστοι στους πολλούς αποβλέποντας την επιτυχία της στιγμής. Λογίζονται δε ότι υπήρξαν οι καλύτεροι των εις τας Αθήνας υπαρξάντων πολιτικών μετά τους παλιούς ο Νικίας, ο Θοκηδίδης και ο Θυραμένης. Και περιμένου του Νικίου και του Θοκηδίδου όλοι σχεδόν ομοφόνως λέγουν ότι υπήρξαν όχι μόνο καλοί και αγαθοί, αλλά και με πολιτικό νου και προς όλους τους πολίτες φερόμενοι πατρικώς, περί δε του Θυραμένους, καθώς όσο συνέβη επί της εποχής του να είναι ταραχώδη τα πολιτικά πράγματα, υπάρχει αμφισβήτηση της κρίσεως. Φαίνεται όμως σε εκείνους οι οποίοι δεν αποφαίνονται με πολλές ότι αυτός όχι όπως το συκοφαντούσε κατέλειε όλους τους τρόπους της πολιτικής δικήσεως, αλλά απεναντίας όλους υποστήριζε τους τρόπους μέχρι ότου δεν παραξετρέποντο διόλου εις παρανομίες, δεικνύουν ότι δύνατον απολυτεύεται με οποιοδήποτε πολιτεύμα, το οποίο και ακριβώς είναι έργο αγαθού πολίτου, όταν δεν παρεξετρέπεντο εις παρανομίες μη συγχωρών αλλά αποστρεφόμενος. Τέλος του 11ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 12 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Η ενησυκελία καταστροφή, η στάση των ολιγαρχικών. Εφόσον μεν λοιπόν η περιπέτεια του πολέμου ήσαν ισόρροπη, διαιτήρουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Όταν δε μετά τη συμφορά την επελθούσα στη Σικελία απέβησαν ισχυρότεροι Λακεδαιμόνιοι, ένεκα τη συμμαχία του με τον βασιλιά των Περσών, νιγκάστησαν οι Αθηναίοι μεταβαλλώντες τη δημοκρατία να συστήσουν στο πολίτευμα των 400 και τον μεν πρώτου ψηφίσματος λόγων είπε ο Μιλόβιος, τη δε πρόταση υπέβαλε εγγράφος ο Πυθόδωρος, ο Αναφλίστιος. Εις αυτή δε κατεπίστησαν κυρίως οι πολλοί, διότι επίστευαν ότι ο βασιλεύς μάλλον με το μέρος του θα ταχθεί εις τον πόλεμον, ένα καταστήσωση πολίτευμα ολιγαρχικών. Ήτο δε το υποβληθέν ψήφισμα του Πυθοδόρου τιούτων. Ο λαός να εκλέξει εκτός των προεπαρχόντων 10 προβούλων και άλλους 20 εκ των εχόντων ηλικία πλέον των 40 ετών, οι οποίοι αφού ορκιστούν ότι δεν θα προτείνουν οι μη εκείνα τα οποία ήθελε ο νομίζει συμφέροντα στην πόλη, να υποβάλουν προτάσεις αποβλεπούσας στη σωτηρία της πόλεως, να είναι δε επιτετραμένον εις όποιο θέλει από τους άλλους πολίτες να υποβάλει τι άφτας εγγράφους προτάσεις ή να εξόλων αυτών εκλέξουν το καλύτερο μέτρον. Ο δε κλητοφών τα μεν άλλα είπε νόμια με τον Πυθόδωρον, προσέθηκε δε εις την παράγραφο πρόταση να ασχοληθώσει οι εκλεγέντες εις αναζήτηση των πατριών νόμων, τους οποίους έκαμε ο Κλισθένης ότε ίδρυσε τη δημοκρατία. Είναι ο λαός γνωρίζων και τους νόμους αυτούς αποφασίσει το Άριστον, καθώς ο νουχή δημοκρατική αλλά παραπλησία με την του όλωνος ή την νομοθεσία του Κλισθένους. Οι δε εκλεχθέντες πρώτον μεν επρότειναν ότι είναι επάναγκες οι Πριτάνης να υποβάλλουν στην ψηφοφορία όλα τα προτινόμενα προσωτηρία, κατόπιν δεν κατήργησαν τας επί παρανομία καταγγελίας και τας διεπιβουλή του πολιτεύματος μηνύσεις και τας ενωπίου της συνελεύσεως του λαού εγκλήσεις ή να ούτω όλοι οι θέλοντες Αθηναίοι υποβάλλωση συμβουλάς επί των υποσυζήτηση πραγμάτων. Εάν δε κανείς εξαιτίας διάφθηση ήθελε να επιβάλλει πρόστιμον ή ήθελε καταγγείλει ενώπιον της συνελεύσεως του λαού ή ήθελε εισαγάγει εις δίκην ενώπιον δικαστηρίου, τούτο να αποτελεί ένδειξη παρανομίας αυτού και να προκαλεί την παραπομπή αυτού οι στρατηγούς ή δε στρατηγοί να παραδίδωσε αυτόν εις τους 11 προς επιβολή θανατικής ποινής. Μετά δε ταύτα κανόνισαν τα πράγματα της πολιτείας με τον εξής τρόπο. Τα μεν χρήματα τα εστρατώνμενα να μην είναι επιτετραμένων να δαπανώσουν εις άλλο τι παρά εις τον πόλεμο. Τα δε δημόσια υπουργήματα όλα να εκτελώσει έχοντες αυτά άνευ μισθού έως ότου εξακολουθεί ο πόλεμος πλην των 9 αρχόντων και των Πριτάνων ή οποιοδήποτε και αν είναι, ούτε δεν αναλαμβάνουν μισθό 3 οβολούς την ημέρα ο καθένας. Όλοι δε οι άλλοι κυβέρνησης της πόλεως να ανατεθεί στους πλέον δυνατούς και σωματικός και χρηματικός να διεξάγωσιν αυτήν όχι ο λιγοτέρους παρά 5.000, έως ότου ο πόλεμος εξακολουθεί, ούτε δεν να είναι κύριοι και συνθήκας να συνομολογούν με οποιοδήποτε θέλουν, να εκλέγουν δε δια ψηφοφορίας από καθημία φυλή 10 άντρες ηλικίας άνω των 40 ετών, οι οποίοι να διαλέξουν τους 5 ηλίους, αφού προηγουμένως ορκιστούν κατά εωτελεστία επίσημων.
Οι μεν λοιπόν εκλεγέντες αυτούς τους νόμους συνέταξαν, αφού δε ακυρώθησαν οι νόμοι ούτε υπό του λαού, οι 5.000 εξέλεξαν μεταξύ των τάξεων αυτών τους 100 άνδρας, οι οποίοι θα συνέτατον το οριστικό πολίτευμα. Οι δε εκλεγέντες συνέταξαν και υπέβαλαν τα εξής: να γίνονται μεν κατέτος μέλη της Βουλής οι έχοντες ηλικία άνω των 300 ετών, άνευ απολαβών μισθού. Από αυτούς δε να είναι στρατηγοί και οι 9 άρχοντες και οι ιερομνήμων και οι ταξιάρχοι και οι ύπαρχοι και οι φύλαρχοι και οι διοικητές των φορείων και οι ταμείοι των ιερών χρημάτων των αφιερωμένων στη Θεά Αθηνά και στους άλλους 10 θεούς και ταμείοι των συμμαχικών χρημάτων και όλων των άλλων διακυροφελείς σκοπούς χρημάτων 20 εν όλο ταμείοι διαχειριστέ. Προς δε τούτης οι επιμελητές των ιερών πραγμάτων και επόπτε 10 των αριθμών να εκλέγονται δε όλοι τούτοι εκ της τάξης των προκρήτων, προτιμόμενοι σε αυτά τα αξιώματα περισσότερο εκ των ενεργεία βουλευτών. Εις όλα δε τα άλλα διοικητικά αξιώματα να εκλέγονται δια κλήρου και όχι εκ της τάξης των βουλευτών. Οι δε ταμείοι των συμμαχικών χρημάτων οι έχοντες στη διακήρυξη να μην επιτρέπεται να υποβάλλονται προτάσεις. Να καταρτίζονται δε 4 χωριστά βουλευτικά σώματα εκ πολιτών, χόντων την ηρημένη ηλικία και άνω και εξ αυτών των σωμάτων διακλήρου λαμβανόμενων εν να αποτελεί την ενεργεία βουλή. Να κατανέμονται δε επ' αυτών και οι άλλοι νέοι πολίτες στα βουλευτικά ταύτα σώματα, καθώς ο συμπληρούνται η ηλικία των. Οι δε αρχικώς υποδεικνυόμενοι ήδη 100 άνδρες να κατανήμωσουν αυτούς και τους άλλους εις 4 μέρη, καταΐσει όσο το δυνατόν αναλογία και να ενεργήσωση την οσάνω κλήρωση και διακλήρου υποδεικθέντες προς συγκρότηση της πρώτης βουλής να διετελέσουν στην ενεργεία βουλευτέ δι' ένα έτος να λαμβάνουν συνδέως βουλευτέ αποφάσεις οποιασδήποτε ήθελο, νομίζω ότι είναι ωφελημωτέρα και ως προς τα χρήματα να διαφυλάττονται ανέπαφα και δαπανώνται όπου πρέπει και περί των άλλων με τα περισσότερα όσο το δυνατόν επιμελίας. Εάν δε ήθελε να συσκεφτώσει με περισσότερο διαζήτημα τι να προσκάλει καθένας τον εις τη συνεδρίαση ένα προσκεκλημένο όποιο θέλει εξ αυτής της ηλικίας και οι δε συνεδριάσεις της Βουλής να γίνονται κάθε 5 μέρες εάν μη υπάρχει ανάγκη περισσότερων συνεδριάσεων. Την κλήρωση δε της Βουλής να ενεργώσει 9 άρχοντες. Τα δε διψώσεις της κυρίως ψηφοφορίας να κρίνουν σε 5 οι διακλήρου υποδεικνυόμενοι εκ των βουλευτών και εκ τούτων εις να υποδεικνύεται και καθημέραν ως προϊστάμενος με διπλή ψήφων. Οι δε ούτω κληρονόμενοι 5 να εκλέγουν διακλήρου τους θέλοντας να παρουσιαστούν προς τη Βουλή, πρώτον με διυποθέσεις θρησκευτικάς, δεύτερον δε διακηρύγματα προς το λαόν, τρίτον δια πρεσβείας, τέταρτον δι' όλα τα άλλα τα δε αναγόμενα στον πόλεμο όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Υποβάλλοντες στη Βουλή αν ευκληρώσει όστον οι στρατηγοί να διαπραγματεύονται περί αυτών. Όστις δεν ήθελε να προσέλθει στη Βουλή κατά την ορισμένη ώρα να πληρώνει μία δραχμή δια κάθε μέρα εάν δεν έχει αποουσιάσει λαμβοναδία της Βουλής. Τούτο μεν λοιπόν το πολίτευμα συνέταξαν για το μέλλον, για το παρόντα καιρό συνέταξαν το εξής: να είναι μεν βουλευτές 400 σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα, 40 από κάθε φυλή, λαμβανόμενοι εξ αριθμού προεκλεγωμένων υπό των φυλετών ηλικίας άνω των 300 ετών, ούτε οι δε και τους άρχοντες να διορίζουν, και τον όρκο τον οποίο οι άρχοντες θα ορκίζονται να συντάξουν, και δια τους νόμους και δια της ευθύνας και δια τα άλλα να πράττουν όπως ήθελαν ομοί συμφέρον. Τους δε νόμους, οι οποίοι τιουτοτρόπος θα ετίθετο ως προς τα πολιτικά, να μεταχειρίζονται και να μην είναι επιτετραμένων, ούτε να τροποποιούν, ούτε να μεταβάλουν. Οι δε στρατηγοί δια το παρόν να εκλεχθούν εξ όλων των 5.000, η δε βουλή να καταρτιστεί αφού ενεργήσει η επιθεώρηση των ενόπλων, να εκλέξει 10 άδρας και ένα γραμματέα αυτών, η δε ούτω εκλεγίδες να είναι άρχοντες στρατηγοί δια το επόμενο έτος, με απεριόριστο εξουσία και εν ανάγκη συσκεπτόμενοι μετά της βουλής. Να εκλέξουν δε και ένα αρχηγό του υπηκού και 10 φυλάρχους. Εις δε το μέλλον, η εκλογή όλων τούτων να γίνεται υπό της Βουλής σύμφωνα με τα υπό του νόμου ορισμένα, πλην δε των βουλευτών και των στρατηγών, ως προς τα άλλα αξιώματα να μην επιτρέπεται ούτε εις τους παρόντας άρχοντας, ούτε εις άλλο κανένα να διατηρούν το αυτό αξίωμα πλέον ή άπαξ. Ή να δέει στο μέλλον κατανεμηθώσει οι 400 εις τις 4 βουλευτικάς εκκλησίας, όταν οι πολίτες θα επιτρέπεται να συνέρχονται συνέλευση μετά τον άλλον, τον βουλευτό δηλαδή,
ορίστη να κατανείμει σε αυτούς από τούδε οι 100 άντρες. Οι μεν λοιπόν 100 εκλεχθέντες υπό των 5.000 τούτο συνέταξαν το πολίτευμα. Αφού δε αυτά επικυρώθησαν υπό του λαού προϊσταμένου στη διαλογή των ψήφων του Αριστομάχου, η με βουλή κατά το έτος της αρχοντίας του Καλλίου διελήθη πριν συμπληρώσει τη συνεδριάς της τη 14η μηνός Θαργυλίωνος. Οι δε 400 ήλθαν στην εξουσία την 22 του Θαργυλίωνος. Όφιλε δε η διαψηφοφορία συγκροτηθεί σαν βουλή να αναλάβει το αξίωμα αυτή στη 14η του Σκυροφοριώνος. Η μεν λοιπόν ολιγαρχία κατά διού τον τρόπο που καθεδρύθη επί της αρχοντίας του Καλλίου, σωστά δε 100 έτη μετά την εκδίωση των τυράννων γενομένων πρωτουργών της μεταβολής του Πισάνδρου, του Αντιφόντος και του Θυραμένους, οι οποίοι ήσαν άνδρες και καλών οικογενειών και έχοντες μεγάλη υπόλοιψη συνενέσεως και ευθυκρισίας. Τέλος του 12ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 13 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή σαν εθελοντής, επισκεφτείτε τη σελίδα της LibriVox.org. Η κυβέρνηση των 400. Ότε δε κατέστη το πολίτευμα του, το ημέν 5.000 ονομαστικός μόνον εξελέγησαν, οι δε 400 μετά τον 10 των εχόντων απεριόριστων εξουσία αυτοκρατόρων, εκατασταθέτηση στο βουλευτήριο, εκυβέρνουν την πόλη και αποστήλατες πρέσβεις προς τους Λακεδαιμονίους, πρότειναν τέλος του πολέμου επί τη βάση να διατηρήσουν ο καθένας εκ των δύο συνθηκολογούντων όσα τότε κατήχεν. Επειδή δε εκείνοι δεν αποδέχονται οι μη υπό τον όρο να παραιτηθώσουν οι Αθηναίοι και της ηγεμονίας της θαλάσσης, εν εκατούτου διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις. Σχεδόν λοιπόν 4 μήνες διατηρήθη το πολίτευμα των 400 και εκ τούτων έγινε άρχον ο μνησίλοχος δια 2 μήνας επί της αρχοντίας του Θεοπόμπου, ο οποίος διατέλεσε άρχον τους επιλείπους 10 μήνες. Νικηθέντες δι' Αθηναίοι στην αβαχία πλησίων της Ερέτριας και επειδή ολόκληρος η Εύβοια πλην του Ωρεού απεστάθησε, στενοχωρηθέντες δια της φορά αυτή περισσότερο παρά δια της προγενεστέρας, διότι περισσότερα ωφελήματα είχαν υπό την Εύβοια παρά από αυτή την Αττική, κατέλυσαν την κυβέρνηση των 400 και παρέδωκαν τη διεύθυνση των πολιτικών πραγμάτων εις τους 500.000, τους ανήκοντας εις την τάξη των στρατευωμένων πολιτών. Ψηφίσατες να μην είναι κανέν πολιτικό αξίωμα έμισθον. Κυρίως δε την κατάλυση των 400 ενήλξαν ο Αριστοκράτης και ο Θυραμένης, μη ευχαριστούμενοι με τα διαπρατώμενα υπό των 400, διότι όλα ούτι ενήργουν μόνιτον, διουδέν ζητούνται στη γνώμη των 5.000. Φαίνεται δε ότι καλώς εκυβερνήθη η πόλη σε εκείνους τους καιρούς, ενώ υπήρχε πόλεμος και η διοίκηση ήταν στρατοκρατική. Από τούτους μεν λοιπόν αφήρησε ο Δήμος τη διοίκηση της πολιτείας πολύ γρήγορα. Κατά το 6ο δε έτος μετά την κατάληψη των 400 επί της αρχοντίας του Καλλίου, του εκ της περιφερίας αγγελεί, ότε γένετο εναργυνούσες ναυμαχία, πρώτον μεν οι 10 στρατηγοί νικήσατε εις την ναυμαχία, συνέβη να καταδικαστώσουν όλοι ομούδια μιας πιοφοπορίας γενομένης δια υψώσεως των χειρών, ενώ άλλοι μεν εξ αυτών ουδέ είχον λάβει μέρος εις την ναυμαχία, άλλοι δε εις ξενοπλοίων ως ναυαγή δηλαδή είχον διασωθεί, και τούτο διότι εξυπατήθη ο λαός υπό ανθρώπων οι οποίοι του εξήγηραν επί τη δίως την οργήν, κατόπιν δε ότε οι Λακεδαιμόνοι δήλωσαν ότι δέχονται να αποσυρθούν από τη Δεκέλιαν, δια να συνομολογηθεί η ειρήνη υπό τον όρο να κρατήσει καθένας εκ των δύο ό,τι κατέχει. Μερικοί μεν προθύμως εστέργων, το δε πλήθος δεν απεδέχθη, διότι εξυπατήθη από τον Κλεοφόντα, ο οποίος ελθώνει στην εκκλησία του Δήμου μεθυσμένος και φορών θώρακα, εμπόδισε να γίνει ειρήνη, λέγον ότι δεν θα επιτρέψει τούτο εάν οι Λακεδαιμόνοι δεν αφήσουν όλα στα πόλεις. Μην διαχειριστέδες δε τότε καλώς τα πράγματα, εννόησε με το λίγο καιρό το λάθος των, διότι κατά το επόμενο έτος επί της αρχοντίας του Αλεξίου έπαθαν τη συμφορά της νεγός ποταμής ναυμαχίας, συνεπία της οποίας γεννούμενος ο Λύσαδρος κύριος της πόλεως εγκαθίδρυσε τους 300 τυράννους με τον εξής τρόπον. Αφού η ειρήνη συνομολογήθη με αυτούς τους Αθηναίους υπό τον όρο να εξακολουθήσουν κυβερνόμενοι κατά το πάτριο πολίτευμα, οι μη λαϊκοί προσεπάθουν να διασώσουν τη δημοκρατία,
Εκ δε των επιφανών ημέν ανήκονται στις πολιτικάς εταιρείες και με ταυτόν εκείνη εκ των εξορίστων όσοι επανήλθαν μετά την ειρήνη επεθύμουν ολιγαρχίαν, όσοι δε εις καμία εταιρεία πολιτική δεν ανήκουν, είχαν δε πολιτική υπόληψη ουχή κατωτέραν. Εζήτουν το πάτριον παλαιών πολιτεύμα, μεταξύ των οποίων ήταν μεν και ο Αρχίνος και ο Άνητος και ο Κλητοφών και ο Φορμήσιος και άλλοι πολλοί, προεξήρχε δε κυρίως ο Θυραμένης, ότε δε ο Λύσανδρος προσετέθη με τους ολιγαρχικούς, ο λαός κυριευθείς από τον φόβο, η νικάστη να ψηφίσει ολιγαρχικό πολίτευμα. Υπέβαλε δεν υπογράφου στο ψήφισμα ο Δρακοντίδης, ο Αφιδνέος. Τέλος του 13ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 14 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι η μία έχω γράψει της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θεωρητικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Η πολιτεία του Τριάκοντα. Η ΜΕ λοιπόν Τριάκοντα κατά αυτόν τον τρόπο έλαβαν την εξουσία επί της αρχοντίας του Πυθοδόρου. Γενόμενοι δε κύριοι της πόλεως, τα μεν άλλα τα ψηφιστέντα περιοργανώσεως του πολιτεύματος παρέβλεψαν, καταστήσατε δε 500 βουλευτάς και τα άλλα αξιώματα μεταξύ 1000 προεκλεγέντων επί τούτου και εκλέξατε μόνοι των απευθείας 10 άρχοντες του Πειραιός και 11 φύλακας του Δεσμοτηρίου και 300 μαζδιγοφόρους υπηρέτας έμεινα εν εξουσιαστέ της πόλεως μόνοι των. Και καταρχάς μεν ήσαν μετριοπαθείς προς τους πολίτες και προσεποιούνται ότι επιδίωκαν την εφαρμογή του πατροπαράδοτου πολιτεύματος και κατήργησαν τους νόμους του εφιάλτου και αρχιστράτου τους περί αεροπαγητών, καθώς και εκ το θεσμό του Σόλωνος εκείνους όσοι διήγηρον αφισβητήσεις και την αυθαίρετον ερμηνεία την εις τους δικαστάς αναγνωριζομένη κατάργησαν, έως αν ήθελαν να επανορθώσουν το πολίτευμα και να αποδώσουν εις αυτό κύρος. Παραδείγματος χάρη τη διάταξε ότι δύνατε της να δώσει να αφήσει την περιουσία του εις όποιον αυτός θέλει, απλοποιήσατες και αφήσατες τούτο μόνον, αφήρεσαν τους συναφείς περιορισμούς, είτε τον όρο εάν δεν είναι ακαταλόγιστος εξαιτίας γερατιών ή αν δεν παρασυρθεί εις τούτο υπογυναικός, δια να μην δύναται να επεμβαίνουν οι συκοφάντε. Ομοίως δε τούτο, τι άφη δηλαδή απλοποίηση έκαμαν και επί των άλλων νόμων. Καταρχάς με λοιπόν ταύτα έπρατον και τους συκοφάντας και τους ομιλούντας προς τον λαό δημαγωγικός, αντιθέτως προς τον φέλιμον αναδιούργους, όντας και πονηρούς εθανάτωναν. Δι' αυτά δε συντελούμενα ευχαριστούν το υπολίτε, νομίζοντας ότι χάρη της κοινής ωφελίας ενήργουν αυτοί. Όταν δε εστερέωσαν περισσότερο την εξουσία των, δεν ευλαβούν το πλέον κανένα εκ των πολιτών, αλλά εθανάτωναν τους διακρινόμενους είτε δια την περιουσία των, είτε δια το γένος των, είτε δια τα αξιώματά των και δια να απαλλάσσονται του εξ αυτών φόβου και διότι ήθελαν να διαρπάζουν της περιουσίας τούτων και εις διάστημα ολίγου καιρού είχαν θανατώσει όχι λιγότερους από 1500. Ενώ δε ότι ο τρόπος εξέπιπτεν η πόλης, ο θυραμένης αγανακτών διαταπρατώμενα συνεβούλευε τους Τριάκοντα να πάψουν με την διάρκεια κατάχρηση της εξουσίας, να δώσουν δε στους εγκρίτους των πολιτών συμμετοχή στη διοίκηση της πολιτείας. Εκείνοι δε καταρχάς εναντιωθέντες όταν διαθώθησαν οι λόγοι τούτου εις το πλήθος και οι πολλοί σαν ευνοϊκοί προς το θυραμένοι, φοβηθέντες μη αυτός γενόμενος αρχηγών του λαού καταλύσει τη δυναστική εξουσία των, εκλέγουν και καταγράφουν 3000 εκ των πολιτών για να δώσουν εις αυτούς συμμετοχή στη διοίκηση της πολιτείας. Ο Θυραμένης δε και πάλι τους επικρίνει δι' αυτά, πρώτον με διότι θέλοντας να δώσω πολιτικά δικαιώματα εις τους εγκριτωτέρους, απένιμαν τι αυτά εις 3000 μόνο, ως εάν εις τον αριθμό τούτο ακριβώς περιλαμβάνεται το πλήθος των εναρέτων. Εξάλλου δε ότι κάμουν τα δύο εναντιότατα, καθιστώντας επί της βίας τη ριζωμένη την εξουσία και εν ταυτό αδυνατοτέραν των εξουσιαζομένων. Εκείνοι δε εις αυτά μεν δεν έδωκαν προσοχή, τον δε κατάλογο των 3000 δια πολύ μεν καιρών ανέβαλαν να εφαρμόσουν, είχαν όμως υπόψη και εις αυτό να περιλαμβάνουν τους γνωστούς ότι είναι φίλοι των, ο Σάκης δε ήθελε να νομίσει πρόσφορον εις αυτούς να γνωστοποιούν μεταβολά στο καταλόγου, άλλος μεν από τους περιλαμβανομένους εις αυτόν έσβηναν, άλλους δε εις αντικατάσταση τούτων έξωθεν κατεύθυνον. Ήδη δε στην αρχή του χειμώνος, ότε ο Θρασίβουλος μετά τον εξορίστο κατέλαβε το φρούριο της φυλής και αφού από την επίθεση κατά αυτού την οποία επιχείρησαν Τριάκοντα διαστρατού κακώς απεχώρησαν,
έλαβαν απόφαση να αφαιρέσουμε τα όπλα των άλλων, να φωνεύσουν δε το θυραμένη κατά τον εξής τρόπο. Υπέβαλαν στη Βουλή δύο σχέδια νόμου, προστάζοντες να τα ψηφίσει. Εξ αυτών ομέν ένας νόμος έκαμε να απολύει τους εξουσιαστάς, τους τριάκοντα, να θανατώνουν όσους έκριναν εκ των πολιτών, το μη περιλαμβανομένο στον κατάλογο των 3.000. Ο δε άλλος απηγόρευε το να μετέχουν της παρούσης πολιτείας όσοι τυχόν είχαν κατεδαφίσει το εν η αιτιονία τείχος ή είχαν πράξει τι εναντίον των 400 των ιδρυτών της προγενεστέρας ολιγαρχίας. Εις αυτά δε και τα δύο είχε λάβει μέρος ο θυραμένης, ώστε με την ψήφιση των νόμων συνέβαινε και να ευρίσκεται στερημένος αυτός πολιτικών δικαιωμάτων και οι τριάκοντα να γίνονται κύριοι να τον θανατώσουν. Ότε δε φωνεύθη ο θυραμένης και τα όπλα αφήρισαν όλων εκτός των 3.000 και κατά τα άλλα πολλοί εξετράπησαν εις σκληρότητα και πονηρίαν, αποστήλαδες δε πρέσβησης λακεδαίμονα κατηγόρουν το θυραμένη συνάμα δεν εζήτουν από τους λακεδαιμονίους να τους βοηθήσουν. Τα οποία ακούσαν τις λακεδαιμόνοι έστειλαν αρμοστήν και ως 700 στρατιώτες, οι οποίοι ελθόντες εφρούρουν την Ακρόπολη. Τέλος του 14ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 15 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Κυβέρνηση στο 10 αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μετά δε ταύτα, ότε οι από τις φυλείς εκυρίευσαν τη μονοιχίαν και νίκησαν στη μάχη τους, μετά το τριάκοντα, εκστρατεύσαντας εναντίον αυτών, οι εκ της πόλεως επιστρέψαντες μετά τη συμπλοκή εντός της πόλεως και συναθρηστέντες την επόμενη μέρα στην αγορά, τους μεν τριάκοντα καθήρισαν από την εξουσία, κλέγουν δε εκ των πολιτών 10, αναθέτονται σε αυτούς απόλυτη εξουσία δια την κατάλυση του πολέμου. Ούτε δε παραλαβώντας την κυβέρνηση της πόλεως, έκαμαν μεν εκείνα δια τα οποία εξελέγησαν, έστειλαν δε στην Λακεδαίμονα μήνυμα ζητούντες βοήθεια και για να διανεστούν χρήματα. Επειδή δε οι πολίτες δυσαρεστούν το δια αυτά, εκείνοι οι 10 άρχοντες φοβούμενοι μην εκδιωχθούν από την εξουσία και θέλοντας να καταπλήξουν τους άλλους, το οποίο και συνέβη, συλλαβούντες τον Δημάρατον, ένα εκ των επιφανών πολιτών, εφώνευσαν αυτόν και κατήχον την κυβέρνηση ασφαλώς με τη βοήθεια και του Καλυβίου και των υπαρχόντων εις την πόλη Πελοποννησίων και μερικών εκ της τάξης των Ιππέων προς τούτης, διότι κυρίως εκ των πολιτών της τάξης αυτής μερικοί εφρόντιζαν επιμόνως να μην επιστρέφουν στην πόλη οι ευρισκόμενοι στο φρούριο της φυλής. Ότε δε ούτη η τον Πειραιά και τη Μονυχία έχοντες, επειδή όλος ο λαός απεστάθησε προς αυτούς υπερίσχυον εις τον πόλεμον, τότε καθαιρέσατε στους 10 τους πρώτους εκλεγέντας, άλλους εξέλεξαν 10, εκείνους οι οποίοι επιστεύετο ότι ήταν οι άριστοι, και από τις κυβερνήσεις τούτων επιτεύχθη να γίνει η συνδιαλλαγή των πολιτών και επανήλθαν στην πόλη ο λαός χάρη στη συνεδρομή και προθυμία όλων. Προεξήρχε δε αυτόν κυρίως ο Ρήνων, ο Πεανεύς και ο Φαύλος, ο Αρχεδούσιος, διότι ούτε πριν φτάσει ο Παυσανίας έστειλαν προς συνεννόηση εις τους μένοντα εις τον Πειραιά, και όταν εκείνος ήλθε συνεργάστηκαν με αυτό προθύμως για την επιστροφή των πολιτών εις τον Δήμον. Διότι την ειρήνη και τη συνδιαλλαγή έφερε εις πέρας ο Παυσανίας, ο βασιλεύς των Λακεδαιμονίων, ομού με τους 10 συνδιαλλακτάς τους ελθώντας ύστερον από τη Λακεδαίμονα, τους οποίους επιγόντως εζήτησε να έρθουν. Οι δε περί των Ρήνωνα και δια την ευνοϊκή υπέρ του λαού πολιτική των, επινέθησαν και αναλαβώντας στη διοίκηση ισχυρών ολιγαρχίας, έδωσαν λογοδοσία ισχυρών δημοκρατίας και κανείς διατύπωτε δεν κατήγγειλε αυτούς, ούτε εκ των πολιτών όσοι είχαν μείνει στην πόλη, ούτε εκ των πολιτών όσοι είχαν επανήλθει από τον Πειραιά, αλλά διατάφτα και στρατηγός εξελέγει ευθύς έπειτα ο Ρήνων. Έγιναν δε συμβιλιώσεις επί της αρχοντίας του Ευκλείδου κατά δας εξής ηθίκας. Όσοι εκ των Αθηναίων των Μινάντων στην πόλη ήθελαν να εγκατασταθώσουν έξω από αυτήν, ούτε να κατοικήσουν στη Ρελευσίνα, διατηρούντας όλα τα πολιτικά του δικαιώματα και έχοντας αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση ως προς τον εαυτό τους και λαμβάνοντας τα εισοδήματα των Περισσιών των. Το δε ιερό της Ρελευσίνων να είναι κοινό και στους δύο να έχουν δε την επιμέλεια αυτού οι κήρυκες και μολπίδε, σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα, να μην επιτρέπεται δε μήτε εις τους εκ της Ρελευσίνων να πηγαίνουν στην πόλη, μήτε εις εκ τους της πόλεως να πηγαίνουν στην Ελευσίνα πλήν εις τα σημέρα στον τελέσεων των Ελευσινίων μυστηρίων.
να καταλάβουν δε οι ελευσίνοι την υποχρεωτική εισφορά από των εισοδημάτων αυτών στο συμμαχικό ταμείο, ακριβώς όπως οι άλλοι Αθηναίοι. Εάν δε την έστων αποχωρούντων της πόλεως γίνονται ιδιοκτήτη οικίαση στην Ελευσίνα, πρέπει να συμφωνούν προς τούτο με τον πρώτερο ιδιοκτήτη. Εάν δε μένουν σύμφωνοι, μεταξύ τους να εκλέγει ο καθένας τους τρεις εκτιμητάς και την τιμή την οποία αυτοί θα ορίζουν, αυτή θα καταβάλλεται. Από δε τους Ελευσίνιους, σύνοικοι των νέων εγκαταστάσεων, να μένουν μόνο εκείνοι τους οποίους αυτοί οι εγκατάστατοι θα ήθελαν. Η δε απογραφή δια τους θέλοντας να κατοικήσουν έξω της πόλεως να γίνει ως προς τους διαμένοντες εις την πόλη εντός 10 μερών, αφού του ήθελε να δώσει τον όρκο της διάθεσης φωνίας και εκ της πόλεως έξοδος εντός 20 μερών, ως προς δε τους απώντας, αφού του ήθελε να επιστρέψει εις την πόλη κατά τα σαφτάς προθεσμίας. Να μην επιτρέπεται δε να αναλάβει κανένα διοικητικό εις την πόλη αξιώμα ο κατοικών στην Ελευσίνα, πλην η διαπογραφή δήλωση πάλιν ότι θα κατοικήσει στην πόλη. Εδέ δίκαι διαφώνουν να γίνονται κατά τα πατροπαράδοτα, εάν της ιδιοχείρος ή τηλεφωνεύσει ή τραυματίσει τεινά. Δια τα περασμένα να μην επιτρέπεται ουδής εναντίον ουδενός να διατηρεί έκτραν, εκτός από τους τριάκοντα και τους δέκα και τους έδεκα και τους κυριεύσαντες του Πειραιά. Ούτε δε προς αυτούς ακόμη ανήθρωπον προσέλθει και δώσει λογοδοσία. Λογοδοσία δε να δίδουν οι μεν καταλαβώντες του Πειραιά εις τους εν Πειραιοί κατοίκους ή δε κυβερνήσατες εις την πόλη εν οποίον τον εχόντων δικαιοδοσία διορισμού εις πολιτικά αξιώματα. Κατόπιν μετά τη αυτήν διαδικασία να δίνονται όσοι από αυτούς θέλουν να κατασταθώσουν έξω της πόλεως. Τα δε χρήματα τα οποία οι δύο πολιτικές μερίδες εδανίστησαν εις τον πόλεμο κάθε μία να αποδώσει χωριστά. Ότε δε έγιναν τι άφταιες συμφωνίες συνδιαλλαγής και επειδή αφοβούνται όσοι μετά τον Τριάκοντα συνεπολέμησαν και πολλοί είχον μεν κατά νου να εγκατασταθούν έξω της πόλεως, ανέβαλαν δε προς τούτο γραπτή δήλωση εις τας τελευταίας της προθεσμίας ημέρας, όπως όλοι συνηθίζουν να κάνουν, ο αρχαίος αντιληφθείς ότι ούτε ήσαν πολλοί και θέλουν να τους εμποδίσει, αφήρησε τις τελευταίες ημέρες ημέρα της εγγράφου δηλώσεως, ώστε πολλοί ομούν να εξαγκαστούν να μείνουν παρά τη θέλησή των όσου έλαβαν θάρρος. Και φαίνεται ότι και εις τούτο καλώς σε πολιτέθη ο αρχήνος και μετά ταύτα καταγγείλας ως παρά των νόμων προτινόμενων το ψήφισμα του Θρασιβούλου, δια του οποίου παρήχονται πολιτικά δικαιώματα εις όλους εκ Πειραιός επανελθόντας, εκ των οποίων μερικοί εναντιρρήτωση σαν δούλοι, και τρίτον, όταν τη άρχισε να εκδηλώνει έκθρα εναντίον των επανελθόντων, οδηγήσα για δεσμεία αυτών ενώπιον τη Βουλή και πείσα στου βουλευτέ να καταδικάσουν αυτόν ει θάνατον χωρί δίκη, λέγον ότι στην περίσταση αυτή θα δείξουν ένα πράγμα ότι θέλουν να σώσουν τη δημοκρατία και να μείνουν πιστοί στου όρκου. Διότι αν με αθώσουν αυτό, θα παρακινήσουν ισόμοια παρεκτροπή και άλλου. Εάν δεν το θανατώσουν, θα δώσουν παράδειγμα ει όλου. Το οποίο και συνέβη, διότι με το να το θανατωθεί αυτό, κανένας ποτέ πλέον δεν εφανέρωσε εχθροπάθεια κατόπιν. Αλλά απέναντίας φαίνονται οι Αθηναίοι τότε ότι καλύτερα και πολιτικότερα από κάθε άλλο λαό και ιδιαιτέρως και από κοινού επολιτεύσαν απέναντι των προηγούμενων συμφορών, διότι δεν εξήλειψαν μόνο τα αμοιβαία αιτιάς περί των πρώτερων γενομένων, αλλά και στους Λακεδαιμονίους απέδωσαν από κοινού τα χρήματα τα οποία οι Τριάκοντα έλαβαν για τον πόλεμο, ενώ η συνθήκη όριζαν κάθε μία εκ των δύο μερίδων αποδώσει τα δανειστέντα χωριστά και εκ της πόλεως και εκ του Πειραιός, φρονούντες ότι τούτο πρώτεν έπρεπε προπαντός να επικρατήσει η ομόνοια εις δε τας άλλας πόλεις, όχι μόνο από τα ειδικά των δε δίνουν οι επικρατήσαντες και ιδρύσαντες ούτω δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά προβαίνουσε και εις νέα διανομή της γης. Συνεφιλιώθησαν δε τελειωτικώς και με τους εγκατασταθέντες στην Ελευσίνα το τρίτο έτος μετά την εκείνη κατάσταση επί της αρχοντίας του ξένου ηγέτου. Ταύτα μεν λοιπόν συνέβη να γίνουσαν εις τους μετέπειτα χρόνους. Τότε δε δημοκρατική μερίς ο λαός, γενόμενη κυρία των πραγμάτων, εγκατέστησε την υπάρχουσα τώρα πολιτεία επί της αρχοντίας μεν του Πυθοδόρου, κατά την κοινή δε γνώμη δικαίως ο λαός ανέλαβε τη διοίκηση της πολιτείας, διότι το λόγο αφεαυτού ο λαός επετέλεσε την επάνωδον αυτού στην πόλη. Τέλος του 15ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 16 της Αθηνίων Πολιτείας του Αριστοφάνη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, βυθιστείτε στη σελίδα LibriVox.org. Ανακεφαλαίωση ή το ΔΕ κατά αριθμητική τάξη ενδέκατη μεταβολή του πολιτεύματος αυτή. Διότι πρώτη μεν η πολιτική οργάνωση εις αρχήθεν έγινε η του Ιούνος και εκείνων οι οποίοι μεταυτού εκατοίκησαν στην Αττική. Διότι τότε δια πρώτη φορά κατανεμήθησαν εις τας τέσσερας φυλάσσινα μεταξύ των και καθίδρυσαν τους φιλοβασιλείς. Δευτέρα δε και πρώτη κατόπιν τάφτης κυρίως έχουσα μορφή πολιτεύματος είναι η γινωμένη επιθυσέως έχουσα μικράν την απαρέκκληση από το βασιλικού πολιτεύματος. Ύστερα δε από αυτήν έρχεται η επί της εποχής του Δράκοντος, ότε και δια πρώτη φορά συνέταξα γραπτούς νόμους. Τρίτη δε είναι η μετά της στάση, είναι η επί της εποχής του Σόλωνος, από της οποίας έγινε αρχή δημοκρατίας. Τετάρτη δε είναι η τυραννή στο πολίτευμα των τυράννων επί Πισιστράτου. Πέμπτη δε η μετά την κατάλυση των τυράννων η επί της εποχής του Κλισθένους, έχουσα δημοκρατικότερο χαρακτήρα παρά η του Σόλωνος. Έκτη δε είναι μετά τους Μυδικούς πολέμους, οπότε την επιβλέψη του πολιτεύματος είχε η εξαρίου πάγου βουλή. Εβδόμη δε και μετά από αυτήν είναι εκείνη την οποία και ο Αριστίδης μεν υπέδειξε, πραγματοποίησε δε ο εφιάλτης με την κατάρρευση της εξουσίας του αρίου πάγου, κατά την οποία συνέβησαν και πολλά σφάλματα της πόλεως ως προς την ηγεμονία της Αλάσης εξαιτίας των δημαγωγών. Οκτώη δε υπήρξε η πολιτική κατάσταση των 400 και κατόπιν αυτή ενάτη η δημοκρατία πάλιν. Δεκάτη δε υπήρξε το 30 και η των 10 τυραννική εξουσία. Δεκάτη δε μετά την κάθοδο εκφυλής και εκπηρεώς από τις οποίες απορρέει το πολίτευμα έως τώρα, όλο ένα πλειότερο παρέχουσε την εξουσία στο πλήθος, διότι όλων των πολιτικών πραγμάτων κύριο έκανε ο λαός τον εαυτό του και όλα διοικούνται δια ψηφισμάτων και διαδικαστηρίων στα οποία η λαϊκή τάξη έχει την υπεροχή. Διότι και η νομοθετική δικαιοδοσία της Βουλής μεταφέρθηκε στη συνέλευση του λαού. Και τούτο φαίνεται ότι ορθώς η Αθηναίοι πράτουσοι, διότι πλέον εύκολα διαφθείρονται οι ολίγοι παρά οι πολλοί δια της παροχής κέρδους ή χαρίτων. Παροχή δε μισθού εις τους συνερχομένους της Εκκλησία του Δήμου, καταρχάς μεν αποφάσισαν να μην κάμουν, επειδή δε δεν συνηθίζονται στην Εκκλησία, αλλά υπήρχε ανάγκη να σοφίζονται πολλά οι Πριτάνες για να συναθρίζεται το πλήθος του επαρκούν, για να είναι έγκυρος ή διανυψώσει το κυρίο ψηφοφορία. Πρώτον μεν ο Αγύριος παρέσχεν ένα οβολόν ως μισθόν εκάστου προσερχομένου, μετά δε τούτο ο Ηρακλήδης ο Κλαζομένιος, ο επωνομαζόμενος βασιλεύς, παρέσχε δύο οβολούς, πάλι δεν ο Αγύριος τριό οβολόν. Τέλος του 16ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 17ο της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή, απευθυνθείτε στην σελίδα LibriVox.org. Εγγραφή των πολιτών εφηβεία. Η σημερινή κατάσταση της πολιτείας είναι κατά τον εξής τρόπον. Μετέχουσιν μεν των πολιτικών δικαιωμάτων όσοι έχουν γεννηθεί από αφότερους τους γονείς των πολίτας. Εγγράφονται δε στον κατάλογο των δημοτών όταν έχουν ηλικία 18 ετών. Όταν δε εγγράφονται αυτοί, ψηφίζουν περί αυτών οι ήδη δημότες εν όρκος, πρώτον μεν εάν πιστεύουν ότι έχουν την υπό του νόμου οριζομένη ηλικία και αν δεν γίνει πιστευτό ότι έχουν αυτήν, επιστρέφουν στην τάξη των παιδών. Δεύτερον δε, εάν ο καθένας από αυτούς είναι και έχει γεννηθεί ελεύθερος, σύμφωνα με τον νόμο, έπειτα δε αν μεν δώσουν αρνητική ψήφων ότι δηλαδή δεν είναι ένας ελεύθερος, αυτός μεν εφεσιβάλλει την απόφαση στο δικαστήριο, δε δημότε εκλέγουν 5 εξ αυτών άνδρας ή να υποστηρίξουν την κατηγορία και αν μεν δεν γίνει δεκτόν ότι έχει δίκιο να εγγραφεί πολίτης, πολύ αυτών η πόλης ως δούλων. Αν δε κερδίσει τη δίκη, αναγκαστικώς εγγράφουν αυτόν εις το μητρό των πολιτών ή δημότε. Μετά δε ταύτα εξελέγχει τον κατάλογο των εγγραφέτων η Βουλή και αν κανείς εξ αυτών λογιστεί τότε νεότερος των 18 ετών επιβάλλει Βουλή πρόστιμων εις τους πολίτες οι οποίοι τον ενέγραψαν. Όταν δε υποστώσει τον διού των έλεγχων οι έφηβοι, τότε καταφυλάσσει να θρησθέντες οι πατέρες των εκλέγουν κατόπιν ορκομοσίας τρεις καθεμίας φυλής έχοντας ηλικία άνω των 40 ετών, εκείνους τους οποίους συνήθελαν κρίνει ως τους καλύτερους και πλέον κατάλληλους για να αναλαμβάνουν την επίβλεψη των εφήβων. Εξ αυτών δε ο Δήμος εκλέγει δια χειροτονίας ένα από κάθε φυλή ως σοφρονιστή και κομιστή επί όλων εν γέννη. Παραλαβώντες δε ούτι όλους ομού τους εφήβους, πρώτον μεν περιέρχονται μετά αυτών τα ιερά,
Έπειτα μεταβαίνω μαζί τους εις Πειραιά και τους εγκαθιστώ σε φρουρούς, άλλους μεν εις τη Μονυχίαν, άλλους δε εις την Ακτίν. Εκλέγει δε διαχειροτονίας ο Δήμος και δύο παιδαγωγούς δι' αυτούς και δάσκαλους, οι οποίοι τους διδάσκουν να απλομαχώσει, να το ξεύσωσει, να κοτίζωσει και να χειρίζονται τον καταπέλτη. Δίδει δε και η πολιτεία διατροφήν εις με τους οφρονιστάς μία δραχμή εις καθένα, εις δε τους εφήβους τέσσερας οβολούς εις καθένα. Ο δε σοφρονιστής λαμβάνουν τα χρήματα τα προορισμένα δια τους εφήβους της ειδικής του φυλής, ο καθένας αγοράζει τα αναγκαιούντα εις όλους από κοινού, διότι έχουν συσίδιον καταφυλάς και φροντίζει αυτός δι' όλα τ' άλλα. Και το με πρώτο έτος τι το τρόπος διάγουν, το δε επόμενο έτος όταν γίνει εκκλησία του Δήμου εις το θέατρον, επιδείξαντες οι έφηβοι ενώπιον του Δήμου την εξάσκηση αυτών εις τα στρατιωτικά και παρά της πόλεως λαβώντας ασπίδα και δώρη, καθίστανται φύλακες περίπολης στη χώρα και μένουσι ως κοπίοι στα φρούρια, υπηρετούσι δε ως φρουροί κατά δύο έτη, φορούντας χλαμίδες και είναι καθόλου αφορολόγητοι και ούτε ενάγουσιν ούτε ενάγονται εις τα δικαστήρια, για να μην υπάρχει πρόβαση απουσίας εκτός εάν πρόκειται περί κληρονομικής υποθέσεως και περί επικλήρου ή εάν λόγω καταγωγής ανατεθεί εις κανένα εξ αυτών ιερατικών αξίωμα. Όταν δεν περάσουν τα δύο έτη, προσέρχονται πλέον στην τάξη όλων των άλλων πολιτών. Τα μεν λοιπόν αφορώντα στην εγγραφή των πολιτών και στους εφήβους, διότι ο τρόπος έχουσι. Τέλος του 17ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 18 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι η μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Βουλή και Εκκλησία του Δήμου. Όλα δε τα αξιώματα, τα αναγόμενα εις την συνήθη διοίκηση, παρέχονται δια του κλήρου, εκτός του ταμείου των στρατιωτικών και των ταμειών δια τα θεωρικά χρήματα και του επιμελητού των κρινών της ιδρεύσεως. Εις δε τα αξιώματα ταύτα διορίζουσι ψηφοφορούντες δια χειροτονίας και οι χειροτονηθέτες άρχοντες είναι από τις εορτής των Παναθηναίων έως την επόμενη εορτή των Παναθηναίων. Δια χειροτονίας δε εκλέγουν και όλους τους δια των πόλεμων άρχοντας. Η δε βουλή απαρτίζεται δια κλήρου εκ 550 από κάθε φυλή. Έχει δε την Βρυτανία, ιδιαιτέρως κάθε φυλή κατά σειράν, όπως ήθελε να έρθει δια κλήρου, εμέν πρώτε 4, 36 μέρες η καθεμία, εδέ κατόπιν 6, 35 μέρες η καθεμία, διότι το έτος υπολογίζουν σε ελληνιακών. Εκείνοι δε εξ αυτών οι οποίοι είναι Πριτάνης πρώτον με συντηρούνται δια συσιτίου παρεχομένου από τις πόλεως, εις τη θόλων μισθοδοτούμενοι υπό τις πόλεως, δεύτερον δε είναι επιφορτισμένοι να προσκαλώσει συνέλευση τη βουλή και των λαών. Τη με βουλή κάθε ημέρα, εκτός εάν είναι ημέρα εορτής, το δε λαό 4 φορές εις κάθε μία Πριτανία και όσα πρέπει να συζητήσει η βουλή και ό,τι ειδικώς εις κάθε μία ημέρα και που να συνέλθει, ούτε οι Πριτάνες θα προσδιορίζουν. Προσδιορίζουν δε ούτε και τα συνελεύσεις του λαού. Μίαν με συνέλευση κυρίαν κατά την οποία είναι ορισμένον να αποφαίνονται διαχειροτονίας ως προς την κυβέρνηση, εάν δηλαδή καλώς κυβερνά και να συσκέπτονται δια των συτισμών και δια τη φρούρηση της χώρας και τα σμηνήσεις δια πολιτικά εγκλήματα, την ημέρα εκείνη οφείλουν να κάνουν οι θέλοντες και απογραφέ των δημοβωμένων κτημάτων, πρέπει να αναγιγνώσκονται και η λογοδοσία επί κληρονομικών υποθέσεων και επί της διαχειρίσεως κληρονομικών περιουσιών γυναικών ανυπάνδρων, για να μην διαφεύγει τη γνώση κανενός τίποτα απροστάτευτον. Εις τον καιρό δε της έκτης Πριτανίας ομούμε τα ηρημένα, η συνέλευση του λαού, διαχειροτονίας ψηφίζει περί της οστρακοφορίας, εάν πρέπει να ενεργηθεί τη αυτή ημί, και περί επιβολής ποινών περιουσιακών εις οικοφάντας Αθηναίος και μετοίκους, ως τρεις από κάθε μία εκ των δύο πτυού των τάξεων, και περί κατηγορίας εναντίον τεινός, ο οποίος τυχόν υπεσχέθη τι στο Δήμο και δεν το εξετέλεσε. Άλλη δε συνέλευση είναι δια τας αιτήσεις, στην οποία υποβάλλει αίτηση όποιος θέλει, διόσα τυχόν θέλει και ιδιωτικής και δημοσίας φύσεως να ομιλήσει προς το Δήμον
Δύο άλλε Βρετανικέ συνελεύσει είναι περί των άλλων δημοσίων υποθέσεων. Ει αυτά δε ορίζουν οι νόμοι να συζητούνται ει καθεμία τρία με ζητήματα αφορώντα ει τα ιερά, τρία δε αφορώντα ει τα αποστολά κηρύκων και πρεσβεία και τρία αφορώντα ει τα όσια. Συζητούσι δε και αποφασίζουσι κάποτε χωρί να προηγηθεί δια χειροτονίε ψηφοφορία περί εισαγωγή του ζητήματο. Παρουσιάζονται δε και οι κήρυκε ει του Βρετάνη. Πρώτον, και φέροντε προ το Δήμον Αθήνων επιστολά ει τούτου τα επιδίδουση. Υπάρχει δε επόπτη αρχηγό των Βρετάνων, ένα διακλήρου εκλεγόμενο, αυτό δε εποπτεύει νύχτα και ημέρα και δεν επιτρέπεται ούτε, ούτε δια περισσότερο καιρού, ούτε δύο φορέ να χρηματίσει ο ίδιο. Φυλάτη δε τούτο και δασκλίδα των ιερών κτηρίων όπου υπάρχουν τα χρήματα και τα έγγραφα τη πόλεω και τη δημόσια σφραγίδα, και αυτό να μένει στον θόλων. Είναι επιβεβλημένον, καθώς και τρεις ακόμη των Βρετάνων, εκείνοι τους οποίους αυτός ήθελε ορίσει. Και όταν συγκαλέσουν οι Βρετάνοι στη Βουλή ή το Δήμον, ούτως δια του κλήρου ορίζει νέα προέδρους, έναν από κάθε φυλή, πλην εκείνης η οποία έχει την Βρετανία, και εκ των εννέα ότι ούτων ένα επόπτεν και παραδίδει σε αυτούς το πρόγραμμα της ημερησίας διατάξεως δια τη συνέλευση. Αυτοί δε παραλαμβώντες το πρόγραμμα και δια την τήρηση της τάξεως φροντίζουν και υποβάλλουν τα ζητήματα επί των οποίων θα γίνει συζήτηση και αποφαίνονται δια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δια χειροτονίας και όλα τα άλλα διοικούσι και εξουσία έχουν να διαλύουν τη συνέλευση και να είναι της επόπτης δεν επιτρέπεται παρά μία φορά το έτος να γίνει δε πρόεδρος μιας φυλής, επιτρέπεται μία φορά εις κάθε Βρετανία. Διενεργούσι δε Βρετάνες και αρχαιρεσία στρατηγών και αρχηγών και υπηκού και άλλων πολεμικών αξιωμάτων υπό τη συνελεύσεως του Δήμου σύμφωνα με τα σεναυτή αποφάσεις του λαού. Διενεργούσι δε τα αρχαιρεσία ή μετά την έκτη Βρετανία Βρετανεύοντες, εκείνοι επί της αρχής των οποίων οι Ιωνοί θα φαίνονται ευνοϊκοί προς τούτο. Είναι δε ανάγκη να προηγηθεί προκαταρτική της Βουλής απόφασης και περί τούτων. Τέλος του 18ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 19 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Δικαιοδοσία της Βουλής. Η δε Βουλή εις προγενεστέραν εποχή έχει εξουσία και χρηματική ποινή να επιβάλλει και δεσμά θανάτου και ότε αυτή έφερε εις τον Δήμιον κάποιον λυσίμαχον, ο οποίος εκάθητο ήδη επί του ειδουλίου της θανατικής εκτελέσεως και πρόκειτο να φωνευθεί, ο Ευμιλίδης, ο εκ του Δήμου Αλοπεκής, απέσπασε αυτόν λέγον ότι κανείς δεν πρέπει χωρίς δικαστική δικαιοδοσία να θανατώνεται. Και με το να γίνει ούτω δίκαιο ενώπιον του δικαστηρίου, ο μέλη σύμμαχος απειλάγει και έλαβε παρονίμιον ο από το τυπάνου. Ο δε Δήμος αφαίρεσε από τη Βουλή το δικαίωμα να καταδικάζει θάνατο και δεσμά και χρηματική ποινή και έκαμε νόμον ότι αν η Βουλή καταδικάζει φθηνά ως υποπεσόντα εις αδίκημα ή το επιβάλλει πρόστιμον, τας τιάφτας καταδίκαση χρηματικάς ποινάς να υποβάλουν προς έγκριση οι θεσμοθέτες εις το δικαστήριον και ότι οι δικαστέ ήθελαν ψηφίσει τούτο να έχει οριστική ισχύ. Κρίνει δε η Βουλή τα της διαχειρήσεως των αξιωμάτων των περισσότερων, κυρίως δε των αφορώντων εις χρηματική διαχείριση. Η απόφαση δε αυτή δεν είναι τελεσίδικος, αλλά επόκειται εις έβεση πρώτου δικαστηρίου. Έχουν δε δικαίωμα και ιδιότητα να υποβάλλουν καταγγελία εναντίον ο ιασδήποτε αρχής ήθελων ότι δεν ασκείται νομίμως. Έφεσης δε επί τούτων χωρίς το δικαστήριον, εάν η Βουλή ήθελε καταδικάσει. Ενεργεί δε και τον έλεγχο των βουλευτών, οι οποίοι κατά τον επόμενο έτος θα ασκήσουν το βουλευτικό αξίωμα προς δε και των εννέα αρχόντων, και πρώτερο μεν είχε εξουσία να αποκλείει την εκ των αξιωμάτων τούτων, τώρα δε και ως προς αυτά χωρί έφεση εις το δικαστήριο. Ως προς ταύτα μεν λοιπόν δεν έχει εξουσία να αποφασίζει τελεσιδίκως η Βουλή. Αποφασίζει δε προηγουμένως περί των ζητημάτων τα οποία θα υποβληθούν στην κρίση της Εκκλησίας του Δήμου και δεν επιτρέπεται τίποτα μη προεψηφισμένου υπό της Βουλής ουδέ καν ότι ήθελε να υποβάλει προς συζήτηση γραπτός η Βρετάνης να ψηφίσει η Εκκλησία του Δήμου, διότι ακριβώς ως προς αυτά κατά αυτόν τον τρόπο επιτυχών διά αυτήν υπό του Δήμου ψήφιση καθίσταται ένοχος παράνομου υποβολής νομοσχεδίου.
Έχει δε η Βουλή και την επιμέλεια των αφηγούμενων πλοίων και των σκευών και των αυστάθμων και ενεργεί την αφήγηση νέων τριήρων και τετρήρων όποιον εκ των δύο τούτων ειδών πολεμικών πλοίων δια χειροτονίας αποφασίσει ο Δήμος και σκεύει δια αυτά και ναυστάθμους. Δια χειροτονίας δε ο λαός ορίζει αρχιτέκτονας δια τα πλοία. Αν δεν παραδώσουν τη αυτή τελείως ναυπηγημένα εις τη Νέα Βουλή, δεν επιτρέπεται να λάβω σε αυτή η παλή βουλευτέ την επί τούτο παρεχομένη δωρεάν, διότι οι βουλευτέ της μετέπειτα βουλής τη λαμβάνουν. Κατασκευάζει δε τα στριήρη σε κλέγουσα 10 άνδρας εκ του βουλευτικού σώματος τριηροποιούς. Έχει δε την επίβλεψη και το δημοσίο κτηρίων όλων και αν νομίσει ότι αδικεί τη στα δημόσια, καταγγείλει αυτόν εις το Δήμο και όταν τον καταδικάσει ο Δήμος παραπέμπει αυτόν εις δικαστήριο. Μετέχει δε της διοικήσεως και των άλλων αρχών ως προς τα πλήστα, διότι πρώτον μεν η ταμείε της Αθήνας είναι με 10, κληρώνεται δε ένας από κάθε φυλή εκ της τάξης των 500 μεδίμνων, σύμφωνα με τον νόμο του Σόλωνος, διότι ακόμα έχει κύρος ο νόμος. Γίνεται δε άρχον ο κληρωθής, ακόμα και αν είναι πολύ πτωχός. Παρελαμβάνουν δε και το άγαλμα της Αθηνάς και τας Νίκας και τα άλλα κοιμήλια και τα χρήματα ενώπιον της Βουλής. Υπάρχουν ακόμα οι 10 πολιτέ διακλήρου, δε λαμβάνονται ένας από κάθε φυλή, παρέχουν δε εις μίσθωση ούτι όλα τα μισθώματα και πολλούσι τα μέταλλα και τους παρεχόμενους εις μίσθωση φόρους, συνεργαζόμενοι προς τούτο με τον ταμείο των στρατιωτικών χρημάτων και με τους εκλεγωμένους ταμείες του θεωρικού χρήματος, ενεργούντες τας μισθώσεις ενώπιον της Βουλής και κατά κυρούς ισόποιον η Βουλή ήθελε ψηφίσει, ομοίως και τα προσπόληση μέταλλα και τα διακατεργασία και τα πολλούμενα προς εξόριξη αποκτικής δια 3 έτη και τα παρεχόμενα εις μίσθωση 2 έτη και τα σπερουσίας των καταδικαζομένων από του Αρίου Πάγου και των άλλων του δημοσίου χρεωστών πολλούσιν ενώπιον της Βουλής κάμουν δε την κατακύρωση της πωλήσεως οι 9 άρχοντες και τους φόρους τους μισθούμενους εις ιδιώτας ετησίως αναγράφοντες εις ασπρισμένους πίνακας και το μισθωτή και όσα έχει μισθώσει παραδίδουν στη Βουλή. Αναγράφουν δε εις 10 πίνακας χωριστά μεν εκείνους οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλουν φόρων εις καθεμία Πριτανία χωριστά, δε εκείνους οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλουν 3 φοράς το έτος συντάσσοντες πίνακες κατά την καταβολή του καθενός. Χωριστά δε καταγράφουν εκείνους όσοι υποχρεούνται να καταβάλουν επί της 9ης Πριτανίας. Καταχωρίζουσε δε εις πίνακας και τα κτήματα και τα σοικίας όσα έχουν απογραφεί και πωληθεί δικαστικώς, διότι και ταύτα πωλούσε αυτοί. Υποχρεούται δε ο αγοραστής των μεν κοιών εντός 5 ετών να καταβάλει το τίμημα, το δε κτημάτων εντός 10 ετών. Πληρώνουν δε αυτά επί της 9ης Πριτανίας. Καταθέτει δε και ο άρχο βασιλεύς τας μισθώσεις των κτημάτων των ανήκοντων εις ιερά καθιδρύματα. Αναγράφουν αυτά στις ασπρισμένους πίνακας. Είναι δε και τούτον η μίσθωση δια 10 έτη πληρώνεται δε επί της 9ης Πριτανίας, διό και πολλά χρήματα εισπράττονται επί της Πριτανίας αυτής. Κατατίθενται μεν λοιπόν στη Βουλή οι πίνακες περιέχοντες κάθε μία καταβολή κατά τάξη, φυλάτη δε αυτούς ο δημόσιος δούλος όταν δε έρχεται η προθεσμία πληρωμής χρημάτων, παραδίδει αυτούς τους ίδιους πίνακες στους αποδέκτες αφού τους ξεκρεμάσει από τα επιστήλια εκείνους τους πίνακες των οποίων τα χρήματα είναι πληρωτέα την ιδίαν αυτή ημέρα και αποσβεστέα. Οι δε άλλοι πίνακες οφειλών προς το δημόσιο μένουν χωριστά από τη θέμενη δια να μην προαποσβεστούν. Είναι δε αποδέκτε 10 κληρωμένοι κατά φυλάς, ούτε δε παραλαμβάνοντας τους πίνακας, απαλήφουν τα καταβαλλόμενα χρήματα ενώπιον της Βουλής στο Βουλευτήριο και πάλι αποδίδουν τους πίνακας εις το δημόσιο δούλων. Και αν κανείς δεν πληρώσει εκεί ενώπιον της Βουλής, σημειούται επί του πίνακος και υποχρεούται να καταβάλει διπλάσιο των καθυστερούμενων ή να φυλακιστεί και τα ούτω οφειλόμενα έχει εξουσία η Βουλή να εισπράττει και προς τούτο να φυλακίζει κατά τους νόμους. Τη μεν πρώτη ημέρα της Πριτανίας δέχονται τα σπληρωμάς και διανέμουν τα εισπρατώμενα ποσά εις τας αρχάς της πόλεως. Τη δε επομένη και τη διανομή καταγράψατε στη σανίδα, υποβάλλουν και ανατώσεις στο βουλευτήριο και αναφέρουν προς τη Βουλή εάν της γνωρίζει την αδικούντα κατά τη διανομή ή άρχοντα ή ιδιώτη και εκδίδουν γνωμοδοτήσεις, εάν της φαίνεται εις αυτούς ότι αδικεί ιστή. Εκλέγουσι διακλήρου εκ του σώματος αυτών οι βουλευτέ και 10 λογιστάς, οι οποίοι θα κάμουν με τα σαρχάς τους λογαριασμούς κάθε Πριτανίας. Επίσης δε διακλήρου εκλέγουν ευθύνους
έναν από κάθε φυλή και δύο προέδρους διαίκως των εκ των ευθύνων, εις τους οποίους είναι υποχρέωσης να συνεδριάζουν οι διατασμηνήσεις καθένας των ευθύνων ομού μετά των δύο προέδρων, δια κάθε φυλή χωριστά ενώπιον του επωνύμου άρχοντος, και αν κανείς θέλει να προσκαλέσει κανένα εις λογοδοσία, είτε ιδιωτική είτε δημοσίες διαχειρίσεως, εντός τριών ημερών, αφού του έδωκε το λογοδοσία, γράψας εις πίνακα αθλησμένων το όνομα και το ειδικόν του και του μηνιόμενου και το αδίκημα διότι το οποίο καταγγέλει και καθορίζεις υπευθύνη του το πληρωτέο ποσό, εχειρίζει τον πίνακα εις τον εύθυνον. Ούτως δε λαβών αυτών και αναγνώσας, αν αποδεχτεί τη μήνυση, παραδίδει τασμένη ιδιωτικά υποθέσεις εις τους δικαστάς κάθε Δήμου, αναλόγως με τη φυλή εις την οποία ανήκουσε η μηνιόμενη, τας δε υποθέσεις του Δήμου αναφέρει γραπτός εις τους θεσμοθέτας. Η δε θεσμοθέτε, εφόσον ήθελε να παραλάβει ότι ο τρόπος εισάγουσιν επίσης και την υπόθεση αυτή λογοδοσίας εις το δικαστήριο, ότι δε αποφασίσουν οι δικαστές, τούτο είναι τελεσίδικο. Κάμνη δε επιθεώρηση και τον ύπον η Βουλή, και αν μεν κανείς πλούσιος ως καλόν ύπον φαίνεται να συντηρεί κακός, εις αυτόν επιβάλλει ως προστήμων την εξιδίων παράλληλου συντήρηση του ύπου, εις δε τους ύπους οι οποίοι δεν μπορούν να τρέχουν και δεν είναι ικανοί να μένουν εις παράταξη, αλλά φεύγουν χαρά στο σφραγίδα επί της γνάθου και υποστάς το σφράγισμα τούτο ύπος δεν είναι μάχημος. Εξετάζει δε και τους προδρόμους ύπους, ποιοι δηλαδή φαίνονται να είναι ικανοί να προπορεύονται, και αν κανένα εξ αυτών ψηφίσει ως ανίκανον, υποβιβάζεται ούτως. Επιθεωρεί δε και τους βοηθούς υπείς, και όποιον ήθελε καταψηφίσει αυτός πάβει να μισθοδοτείται. Τους υπείς δε καταγράφουν στο κατάλογο η καταλογής, ή τη 10 άντρες, εκείνοι τους οποίους ο Δήμος ήθελε διαχειροτονία ορίσει. Όσους δε αυτοί εγγράφουν στο κατάλογο, τους παραδίδουν εις τους υπάρχους και εις τους φυλάρχους. Ούτε δε παραλαβώνται στον κατάλογο των υποβάλλων στη Βουλή, και τη Βουλή ανοίξατε στον πίνακα, εις τον οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα των υπαίων, εκείνους με εκ των πρώτερων εις αυτό γραμμένων, οι οποίοι ενόρκως βεβαιώνουν ότι δεν είναι κατά το σώμα δυνατοί να επέμβουν, τους βίνουν από τον πίνακα, τους δε περιληφθέντας εις τον νέο κατάλογο προσκαλούσει, και αν μεν κανείς από αυτούς ενόρκως βεβαιώσει ότι δεν δύναται είτε δια σωματικούς είτε δια περισσιακούς λόγους να είναι υπεύς, απαλλάττουν αυτό, διότι όποιον δε ουχή ενόρκως βεβαιώσει αδυναμία, ψηφίζουν διαχειροτονίας οι βουλευτές ποιον εκ το δύο είναι ικανός να επέμβει ή όχι, και αν μεν τον ψηφίσουν ικανόν, εγγράφουν αυτόν εις τον πίνακα, ή δε μη και αυτόν απαλλάττουν. Έκρινε δε άλλοτε η Βουλή και τας Προμηθείας, τας αναγωμένας εις το πέπλον της Αθηνάς, τώρα δε αποφαίνεται δε αυτά στο δικαστήριο, όποιον ήθελε τύχη, διότι επιστεύθη ότι αυτοί οι βουλευτές εχαρίζονται εις τις αποφάσεις των, και δια τη διακόσμηση των εικών και δια τα βραβεία τα περεχόμενα εις την εορτή των Παναθηναίων, έχει μαζί με τον Ταμείο των Στρατιωτικών την επιμέλεια η Βουλή. Κάμνη δε και επιθεώρηση των ανικάνων η Βουλή, διότι υπάρχει νόμος ο οποίος ορίζει ότι τους έχοντας περιουσία μικρότερα των τριόμνων και έχοντας σωματικάς βλάβας, ώστε να μην δύναται να κάνουν κανένα έργο, τους εξετάζει μεν η Βουλή, δίδει δε εκ του Δημοσίου Ταμείου διατροφήν δύο βολούς την ημέρα εις καθέναν, και ταμεία σκλήρου εκλεγόμενος υπάρχει δι' αυτούς. Μετέχει δε η Βουλή της διοικήσεως και των άλλων δημοσίων διαχειρήσεων κατά τα πλείστα δυνατών υπήν. Τα μεν λοιπόν υπαγόμενα στη δικαιοδοσία της Βουλής είναι ταύτα. Τέλος του 19ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 20 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Ετήσια 100 αρχαί κληρωτέ. Εκλήγονται δε δια του κλήρου και επισκευαστέ των ιερών 10 άντρες, οι οποίοι λαμβάνονται στριάκοντα μνάς παρά τον ταμείο πληρωμής, επισκευάζουν τα ιερά ιδρύματα, τα έχονται μεγαλύτερα ανάγκη επισκευής. Και αστυνόμοι εκλέγονται 10, εξ αυτών δε 5 εμένα ασκούσει την εξουσία των Πειραιά, 5 δε εις την πόλη, και τα σαυλητρίδας και τα σαϊδούς και της κιθαριστρίας αυτοί επιβλέπουν, ή να μην πληρώνονται περισσότερον από 2 δραχμάς, και αν πολλοί θέλουν την ιδία να λάβουν, ούτε θέτουν κλήρων και μισθώνεται αυτοί εις όποια λάχει ο κλήρος. Και επιβλέπουν όπως κανείς από τους οδοκαθαριστάς κοπρολόγους αποθέτει
τας συλλεγωμένας ακαθαρσίας εντός αποστάσεως 10 σταδίων από το τείχους και εμποδίζουν να εγείρονται οι οικοδομοί επί των οδών και ξύλινοι εξώστε να επεκτείνονται υπεράνω των οδών και να κατασκευάζονται οχετοί μετέωροι έχοντας εκροή στην οδόν και να γίνονται θύρε ανοιγόμενοι προς την οδόν και τους αποθνίσκοντας στους δρόμους εικόνων έχοντες προς τούτο δημοσίου υπηρέτας. Διακλήρου δε εκλέγονται και αγορανόμοι, πέντε μένει στον Πειραιά, πέντε δε στην πόλη. Εις αυτούς δε υπό τον νόμον επιβάλλεται να επιβλέπουν τα πολλούμενα τρόφιμα όλα, δια να πολλούνται καθαρά και γνήσια. Διακλήρου δε εκλέγονται και μετρονόμοι, πέντε μένει στην πόλη, πέντε στον Πειραιά, και ούτε έχουν την επίβλεψη όλο το μέτρο και το σταθμό δια να τα μεταχειρίζονται δικαίως οι πολιτέ. Υπήρχαν δε και σιτοφύλακες, διακλήρου εκλεγόμενοι, πέντε μένει στον Πειραιά, πέντε δε στην πόλη, τώρα δε 20 μένει στην πόλη, 15 στον Πειραιά. Ούτε δε φροντίζουν πρώτο μεν, όπως στην αγορά υποκείμενο σίτος πολίτη δικαίως, έπειτα δε όπως οι μιλοθροί πολλούν τα άλευρα σύμφωνα με τα στιμάς των κριθών και οι αρτοπόλες σύμφωνα με τα στιμάς των αλεύρων πολλούν τους άρτους και ορίζονται στα ζύγια του άρτου όπως ούτε οι συντοφύλακες τάξουν, διότι ο νόμος προστάζει ούτε να κάνουν τη διατίμηση. Διακλήρου δε λαμβάνουν 10 επιμελητά σε εμπορίου, εις αυτούς δε επιβάλλεται και να επιβλέπονται σε εμπορικά αγοράς και να αναγκάζουν τους εμπόρους να φέρουν στην πόλη τα 2/3 του σίτου ο οποίος φτάνει δια της θαλάσσης ή στο σιτεμπόριο. Διορίζουν δε δια του κλήρου και τους 11 οι οποίοι έχουν την επιστασία των φυλακισμένων και οι οποίοι δικαιούνται τους κλέπτας και τους άρπαγας ανθρώπων προς πώληση και τους λοποδίτας αν μεν ομολογούν την ενοχή να καταδικάζουν εις θάνατο, εάν δεν την αρνούνται να τους εισάγουν εις το δικαστήριο και αν μεν αθωθούν να τους αφήνουν ελευθέρους ή δε μην αθανατώνουν αυτούς. Και τα προς αναγκαστική πώληση απογραφόμενα κτήματα και οικεία σε αυτή είναι εντεταλμένοι να τα δηλώνουν εις το δικαστήριο και όσα ήθελαν καταλογιστεί ως δημευμένα να παραδίδουν εις τους πολιτάς και να είναι εισηγητέ των μηνύσεων επί παραβάση πολιτικών νόμων. Τινόν δε εξ αυτών εισηγητέ είναι και θεσμοθέτε. Εκλέγονται δε διακλήρου και εισαγωγής εισαγγελής πέντε άντρες οι οποίοι πρώτου δικαστηρίου εισάγουν τας δίκας ως εδέων να εκδικαστούν εντός του μηνός ένα-ανά δύο φυλάς. Είναι δε εντός του μηνός δικαστέ ως εδίκαια αφορώσιν εις πρίκα, αν της δηλαδή οφείλων τη αύτην δεν καταβάλει και αν της δανειστής με συμφωνημένο τόκο δραχμής 1% κατά μήνα καθυστερεί και αν της διαεμπορική αιτία δανειστής παρατηνός χρεωστεί. Επίσης δε και εδί και διεκείας και διακαθυστερήσεις οφειλής παρασκευθήσεις φιλικός και διεποθέσεις απορρέωσας κοινωνικών χρεών και διαφορώσας εις αγοροπολισία δούλων και υποζυγίων και εις τριεραρχίας και διαϋποθέσεις τραπεζιτικάς. Ούτι με λοιπόν δικάουσι αυτάς εισάγοντες προ το δικαστηρίο εντός μηνός. Οι δε ταμείε επί των εισπράξεων επίσης τας υποθέσεις τας αφορώντας εισπράκτορας φόρων και εναντίον εισπρακτόρων φόρων διαμέντας μέχρι 10 δραχμών αποβασίζονται σε αυτή οριστικώς τας δε άλλας εισάγοντας στο δικαστήριο προς εκδίκαση εντός μηνός. Εκλέγουν δε διακλήρου και τους 4 τέσσερας από κάθε φυλήν εις τους οποίους εάλε δίκαια ανατίθεται οι οποίοι πρώτερο μεν ήσαν 3 και περιερχόμενοι κατά δήμου σε δίκαζον μετά δε την ολιγαρχία το 30 έγιναν 40 και τας μεν υποθέσεις μέχρι 10 δραχμών είχαν δικαιοδοσία μόνο των να δικάζουν, τας δε του άνω του ποσού τούτου παραδίδουν εις τους διαιτητάς. Αυτοί δε παραλαβώνται στην υπόθεση, εάν μεν δίνανται να διαλύσουν τας διαφοράς αποφαίνονται και αν μεν αρέσουν και εις τους δύο διαδίκους τα αποβασιστέντα και τα αποδέχονται, τελείων η δίκη. Εάν δε ένας εκ των αντιδίκων ακόμη κάμει έφεση στο δικαστήριο, θέσαντας τας μαρτυρικάς καταθέσεις και τας αγωγάς και τους σχετικούς νόμους μέσα εις δικαστικά κυβωτίδια, χωριστά μεν τας του ενάγοντος, χωριστά δε του εναγωμένου, και σφραγίσετε σε ήδη τα κυβωτίδια και προσαρτήσετε στη γνωμοδότηση του διαιτητού γραμμένη πίνακα, παραδίδουν αυτά εις τους 4, τους δικάζοντας στη φυλή του εναγωμένου. Ούτε δε παραλαβώντες εισάγουν στο δικαστήριο, τας μεν υποθέσεις μέχρι 1000 δραχμών ενώπιον 200 ενός δικαστών, τα δε άνω των 1000 ενώπιον 401. Δεν επιτρέπεται δε ούτε νόμος, ούτε αγωγάς προκλήσεις, ούτε μαρτυρίας να προβάλλουν άλλας παρά τας του διαιτητού,
εκείνας οι οποίοι είναι αποτιθέμενε εις τα κυβωτίδια. Διαιτητέ δεν γίνονται όσοι είναι 60 ετών. Τούτο δε εξακριβούται από το υπολογισμό των επωνύμων αρχόντων, διότι είναι επώνυμοι 10 μεν ή των φιλών, 42 δε ή των ηλικιών, οι δε έφηβοι εγγραφόμενοι στον κατάλογο των πολιτών πρώτερων μεν ενεγράφοντο, εις ασπρισμένους πινέκας και μαζί με τα ονόματά των εγγράφοντο και ο άρχον επώνυμος, επί της αρχοντίας το οποίο ενεγράφησαν και ο επώνυμος ο υπάρξας το προηγούμενο έτος, τώρα δε στη στήλη χαλκίνα αναγράφονται και είναι στημένη στήλη πρώτου βουλευτηρίου πλησίων των επωνύμων. Λαβώντες δε των τελευταίων των επωνύμων, οι τεσσαράκοντα μοιράζουν μεταξύ των τας διαδιατησίας δίκας και διαλαχνού ορίζει ποιας καθής θα δικάσει. Και είναι υπόχρεωση καθής όσας διακλήρου λάβει διαιτησίας να καθαρίζει. Διότι ο νόμος ορίζει ότι αν της δεν γίνει διαιτητής όταν η ηλικία του έρθει, στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, εκτός αν τύχει να έχει άλλο τι αξίωμα το έτος εκείνο ή αποδημεί. Ούτε δε μόνον απαλλάσσονται τις υποχρεώσεις. Επιτρέπεται δε να γίνεται και καταγγελία ενώπιον των διαιτητών, εάν κανείς ήθελε να αδικηθεί υπό διαιτητού και αν ούτως ήθελε καταδικαστεί, ορίζουν οι νόμοι να αποστερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων, χωρίδε και επί τούτων έφεσης. Κάμουν δε χρήση των επωνύμων και δια τας εκστρατείας, και όταν κάμουν επιστράτευση, ορίζουν από την ως άρχοντες επωνύμου μέχρι τίνον καλούνται οι πολίτες στράτευση. Διακλήρου δε εκλέγουν και τας εξής αρχάς 5 οδοποιούς, εις τους οποίους επιβάλλεται να επισκευάζουν τα σοδούς έχοντας προς τούτο δημοσίους εργάτες και 10 λογιστές και αναπληρωτές τούτων 10, προς τους οποίους όλους υποχρεούνται οι διαχειριστέντες τα αξιώματα να λογοδοτήσουν, διότι ούτε είναι οι μόνοι κάμνοντες λογαριασμούς με τους υπολόγους και εισάγοντες τας εκ της εξελέξεως διαφοράς στο δικαστήριο. Και αν με εξελέξουν κανένα κλέπτοντα, οι δικαστές το καταδικάζουν διακλοπή και το καταλογιστέ ποσόν πληρώνεται υπ' αυτού εις το δεκαπλάσιον. Εάν δε ανακαλύψουν και καταδείξουν τη λάνα λαβόντα δώρα, καταδικάζουν αυτόν δικαστέ ως δωροδόκον. Πληρώνεται δε και η αξία των δώρων εις το δεκαπλάσιον. Εάν δε καταλογίσουν εις την αδικία, καταδικάζουν αυτόν διαδίκημα. Πληρώνεται δε τούτο απλούν, εάν ο υπόχρεος πληρώσει πρώτης ενάτης Πριτανίας. Το δε δεκαπλούν δεν διπλασιάζεται δια καθυστέρηση πληρωμής. Εκλέγουν δε διακλήρου και γραμματέα της Πριτανίας, ο οποίος έχει την εποπτεία των εγγράφων και φυλάται τα γενόμενα ψηφίσματα και όλα τα άλλα φροντίζει να αντιγράφονται και παρακάθεται στη Βουλή. Πρώτερον, μεν λοιπόν αυτός εξελέγεται ο διαχειροτονίας και τους πλέον ενδόξους και πλέον αξιοπίστους εψήφιζουν, διότι και στα στήλα πλησίων τα συμμαχία και στους διορισμούς προξένων και στα απονομάς δικαιωμάτων πολίτους ξένους αυτός αναγράφεται, τώρα δε διορίζεται διακλήρου. Διακλήρου δε εκλέγεται και άλλους για τους νόμους, ο οποίος παρακάθεται στη Βουλή και φροντίζει και αυτός να αντιγράφονται όλοι οι νόμοι. Εκλέγει δε διαχειροτονίας και ο Δήμος γραμματέα, αυτός δε ουδε μία άλλη έχει δικαιοδοσία ή μην αναγυγνώσκει. Διακλήρου δε εκλέγονται και οι ιεροποιοί, 10 οι επί των θυσιών ονομαζόμενοι, οι οποίοι και προς μαντία σφάγια θείουση και αν είναι ανάγκη τελετουργήσωση διαμαντία τεινά τελετουργούση μετά των μάντεων. Διακλήρου δε εκλέγουν και άλλους 10 τους λεγόμενους 900, οι οποίοι και μερικά θυσία τελούση και όλα στα εορτάς των 5 τυρίδων διοικούν πλην των Παναθηναίων. Είναι δε 5 τυρίδες, μία μεν η αποστολή εισδήλων, υπάρχει δε και 7 ετηρείς, διεκεί δευτέρα δε τα Βραβρόνια, τρίτη δε τα Ηράκλεια, τετάρτη δε τα Ελευσίνια, πέμπτη δε τα Παναθήνια, εκ των εορτών δε τούτων οδεμία συμπίπτει με άλλην εις το αυτό έτος. Τώρα δε προσετέθησαν και τα εφαίστεια, συσταθέντα επί της αρχοντίας του Κυφισοφόντος. Εκλέγουν δε δια του κλήρου και άρχοντα εις Σαλαμίνα και δήμαρχο εις Πειραιά, οι οποίοι και την εορτή των Διονυσίων διοργανώνουν εις τα 2 μέρη και διορίζουν χορηγούς. Εις τη Σαλαμίνα δε και το όνομα του άρχοντος αναγράφεται εις τα δημόσια έγγραφα. Τέλος του 20ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 21 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox.
Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανοίγουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Οι εννέα άρχοντες. Αυτές μεν λοιπόν οι αρχαίοι εκλέγονται διακλήρου και έχουν τη διαχείριση των ηρημένων εξουσιών. Οι δε ονομαζόμενοι εννέα άρχοντες, κατά ποιον μεν τρόπον αρχικός ανηγορεύονται ότι ούτι έχει προλεχθεί. Τώρα δια διακλήρου ορίζουν θεσμοθέτας μεν έξι και γραμματέα εις αυτούς. Προς δε τούτης ένα άρχοντα επώνυμον και ένα βασιλέα και ένα πολέμαρχο ιδιαίτερος προς κάθε μία φυλή. Υφίσταται δε ούτι την εξέταση πρώτο μεν εις τη βουλήν υπό των πεταγωσίων πλην του γραμματέως, αυτός δε μόνον υπό του δικαστηρίου, καθώς όλοι οι άλλοι άρχοντες και οι διακλήρου και διαψήφου οριζόμενοι αναλαμβάνωση των αξιωμάτων κατόπιν δοκιμασίας. Οι δε εννέα άρχοντες και ενώπιον της Βουλής και κατόπιν ενώπιον του δικαστηρίου υφίσταται τη δοκιμασία. Και πρώτερο μεν δεν εγίνε το άρχον εκείνος τον οποίον ήθελε αποδοκιμάσει η Βουλή. Τώρα δε χωρεί έφεση ενώπιον του δικαστηρίου και τούτο ο τελεσυνδίκος αποφαίνεται περί της δοκιμασίας. Υποβάλλουν δε εις τον εξεταζόμενον τας εξής ερωτήσεις. Πρώτο μεν ποιος είναι ο πατήρ σου και από ποιον δήμον και ποιος είναι ο πατήρ του πατρός σου και ποια είναι η μήτρη σου και ποιος είναι ο πατήρ της μητρός σου και από ποιο δήμον. Κατόπιν δεν τον ερωτούν εάν πατρόν θεόν έχει τον Απόλλωνα και θεόν της εστίας το Δία και που υπάρχουσι εις αυτόν η βόμοι ούτη. Έπειτα ερωτούν εάν έχει οικογενειακούς τάφους και που αυτοί ευρίσκονται. Έπειτα εάν τους γονείς θυμά και τας προς την πατρίδα υποχρεώσεις εκτελεί και εις τας εκστρατείας αν μετέσχεν. Όταν δε υποβάλλουν εις αυτόν τας ερωτήσεις αυτάς του λέγουν προσκάλεσε μάρτυρας τούτον. Όταν δε παράσχει τους μάρτυρας απευθύνεται προς όλους οι ερώτησεις. Θέλει κανείς να απευθύνει κατηγορία εναντίον τούτου και αν μην υπάρχει κατηγορός κανείς, δίδονται στο λόγο εις τον κατηγορό και στον κατηγορούμενο προς απολογία να αφήνουσιν έπειτα ότι ο τρόπος να εκδώσει ολομέλεια την απόφαση. Εάν μεν είναι η της Βουλής διψώσεως των χειρών, εάν δε το δικαστήριο δια της ψηφοφορίας, εάν δε κανείς δε θέλει να απευθύνει κατηγορία, ευθύς ενεργεί την ψηφοφορία και πρώτερο μεν ένας ψήφιζε, τώρα δε είναι ανάγκη όλοι να ψηφίζουν περί αυτών. Είναι εάν κανείς κακοήθης όνει ήθελε διαφύγει από την κατηγορία ιδιωτών, να έχουν εξουσία δικαστή να αποκλείσουν αυτόν από το αξίωμα, αφού δε υποστώσει το τρόπο στον έλεγχο, φαίνουν προς την πέτρα όπου είναι τα σφάγια, επί της οποίας και οι διαιτητές δίδοντες όρκων, εκδίδοντας διαιτητικάς αποφάσιστων και οι μάρτυρες δίδοντας ενόρκους αυτών καταθέσεις. Αναβάντες δε επάνω εις αυτή την πέτρα ορκίζονται ότι με δικαιοσύνη θα διακριστούν το αξιωμάτων και σύμφωνα με τους νόμους δε θα δεχθούν δώρα δια το αξιωμάτων και αν λάβουν δώρο τι να αφιερώσουν εξαιδίων χρυσού ανδριάντα. Από εκεί δε ορκιστέτες πηγαίνουν εις Ακρόπολη και πάλι εκεί ορκίζονται τα ίδια και με τα ταύτα να λαμβάνουν το αξίωμα. Λαμβάνουν δε και παρέδρους και ο άρχον επώνυμος και ο βασιλεύς και ο πολέμαρχος. Δύο καθένας τον όποιους καθένας τον θέλει και ότι υφίστανται έλεγχον υπό του δικαστηρίου πριν ή ασκήσουν την προεδρία και δίνουν λογοδοσία αφού παρεδρεύσουν. Και ο μεν άρχον επώνυμος ευθύς άμα αναλάβει το αξίωμα πρώτον με διακήρυκος διαγγείλει ότι όσα καθής είχε πριν αυτόν να αναλάβει το αξίωμα ταύτα έχει και να διατηρεί μέχρι τέλους το αξιώματός του. Έπειτα εγκαθιστά τρεις χορηγούς των τραγωδιών, τους πλέον πλουσίους εξόλου των Αθηναίων. Πρώτερον δε διόριζε και πέντε χορηγούς δια της κομμωδίας. Τώρα δε ορίζουν αυτούς σε φιλέ. Έπειτα παραλαμβάνω τους χορηγούς τους οποίους φέρουν σε αυτόν οι φιλέ, τους προς εκύπναση χωρών, εξανδρών, πέδων και κομμωδών δια τα Διονύσια και τους εξανδρών και πέδων δια τα Θαργύλια. Είναι δε η μεν δια τα Διονύσια καταφυλάσσει, δε δια τα Θαργύλια ένας αναδύο φυλάς και παρέχει τούτον διαδοχικός η μία εκ των δύο φυλών, διενεργεί ως προς αυτούς τας αντιδόσεις και εξετάζει τας αιτήσεις απαλλαγής. Εάν της ή προβάλλει ότι έχει εκτελέσει πρώτηρο τη λειτουργία είναι αυτή ή ότι είναι απαλλαγμένος ότι έχει εκτελέσει άλλη λειτουργία και δεν παρέλθε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου έχει απαλλαγή ή ότι δεν έχει συμπληρώσει την νόμιμο προς τούτου ηλικία διότι πρέπει να παρέχω χορηγία διαχωρών παιδών να είναι άνω των 40 ετών. Διορίζει δε και εις δήλων χορηγούς και αρχηγών της θεωρίας πομπής
διατομέτρια άκοντα κόπας πλοίων, το οποίο φέρει τους νέους εις τη δήλων. Έχει δε την επιμέλεια των ποπών ή της γινωμένης προς τιμή του Ασκληπιού, κατά την οποία οι μειούμενοι μένουν στις αστικίας των και της ποπής των μεγάλων Διονυσίων μαζί με τους επιμελητάς, τους οποίους πρώτερο με διαχειροτονία όριζε ο Δήμος, δέκα των αριθμών και τα ζαπάνα δια την ποπή εδαπάνων εξιδίων, τώρα δε διακλήρου ορίζονται ένας από κάθε μια φυλή και δίδωση δια την προετοιμασία της εορτής 100 μνάς. Έχει δε την επιμέλεια και της εορτής των Θαργυλίων και της του Διός Σωτήρος. Προείσταται δε αυτός και του αγώνου των Διονυσίων και του Θαργυλίων. Αυτόν μεν λοιπόν των εορτών έχει την επιμέλεια. Καταγγελίε δε και δίκαι, τα οποίες αφού κάμει προανάκριση εισάγει στο δικαστήριο, είναι επιρρικακός ως γονέων, αυτέ δε και απορριπτόμενε είναι αζήμιε εις τον μηνυτήν. Επερικακός ως ορφανών κινούμενε κατά των επιτρόπων και των συνικούντων. Επερικακής διαχειρής ως ορφανής περιουσίας κινούμενε και αυτέ κατά των επιτρόπων. Επερυφρενοβλαβίας, αν κανείς ενάγει την άωτη πάσχοντας φρένας, χάνει την περιουσία του. Επεριδιορισμού διανεμητών, εάν της δεν θέλει να ανέμεται τη μετάλλον περιουσία του από κοινού, επεριδιορισμού επιτρόπου, επεριαμφισβητήσεως επιτροπίας, επεριεποπτείας εμφανών για να διορίσει αυτός επίτροπον, επεριεπιδικάσεως περιουσίας κληρονομικής ή περιουσίας κόρης κληρονόμου επικλήρου. Έχει δε την εποπτεία και των ορφανών και των ανυπάδρων γυναικών κληρονόμων περιουσίας και των γυναικών ως αποθανόντος του συζύγου δηλώσει εγκυμοσύνη και έχει εξουσία να επιβάλλει πρόστιμον εις τους αδικούντας ή να ενάγει αυτούς εις το δικαστήριο. Ενεργεί δε και τας μισθώσεις των οικειώντων, ανηλίκων ορφανών και των ανυπάδρων γυναικών κληρονόμων μέχρι σου συμπληρώσουν αυτή την ηλικία 14 ετών και τα μισθώματα λαμβάνει και από τους επιτρόπους, εάν δεν παρέχουν στους επιτροπευομένους πέδας τα προσυντήρησης, εισπράττει ταύτα αναγκαστικός. Και ο μεν άρχον επώνυμος έχει την επιμέλεια τούτων. Ο δε άρχον βασιλεύς πρώτο μεν έχει την επιστασία των μυστηρίων, συμπράττων με τους επιμελητάς, τους οποίους διαχειροτονίας ορίζει ο Δήμος, δύο μεν εξ όλων των Αθηναίων, ένα δε εκ της οικογενείας των Ευμολυπηδών, ένα δε εκ της οικογενείας των Κυρίκων, έπειτα έχει την εποπτεία των Διονυσίων και των Λινέων. Είναι δε αυτά πομπή και αγωνίσματα. Τι μεν λοιπόν πομπή από κοινού διοργανώνουν και ο βασιλεύς και οι επιμελητές, τα δε αγωνίσματα κανονίζει μόνος ο βασιλεύς. Κανονίζει δε και όλους τους αγώνες λαμπαδιοδρομίας σε συνόλο δε αυτός διευθύνει και όλες τις πατρίες θυσίας. Εις τη δικοδοσία του δε ανάγονται εμηνύσεις διασέβεαν και αν αμφισβητηκάν εις το δικαίωμα η οροσύνης προς την α. Αυτός δε ως δικαστής αποφαίνεται και δι' όλες τις αμφισβητήσεις των γενών και των ιερέων δια τους ιερούς τόπους, εις τη δικοδοσία δε αυτού ανάγονται και όλοι δί και διαφώνουν και αυτός είναι ο έχων εξουσία να απαγγέλει εναντίον τινός απαγορεύσης συμμετοχής εις τελετή. Εισάγονται δε δί και διαφώνουν και διατράβω αν μεν εκ προμελέτης φωνεύσει της ή τραυματίσει ενώπιον του αρίου πάγου, καθώς και αν φωνεύσει της δίδων δηλητήριων ή διαπρικαγιάς, διότι αυτά μόνο δικάζει βουλή. Τας δε ακουσίως διαπρατωμένας ανθρωποκτονίας και τας προμελέτας ανεφεκτελέσεως και τας ανθρωποκτονίας δούλου ή μετίκου ή ξένου δικάζουν ή του παλαδίου δικαστέ. Εάν δε ομολογεί με ένα σωτεφώνευσεν, ισχυρίζεται όμως ότι νομίμως ή ον συλλαβών επαυτοφόρων μοιχών ή εξαγνίας ή στον πόλεμο ή εις αγώνα αθλητικών, η δίκη τούτου γίνεται εις το Δελφίνιον, εάν δε της εξόριστος διαπράξει αξιόπινων ευφύς παρέχεται συγγνώμη, κατηγορηθεί ότι εφώνευσε ή τραυμάτισε την άδικά σου σε αυτόν εν φρεά του. Αυτός δε απολογείται πλησιάζουν στην παραλία εντός του πλοίου, δικάζουν δε τα εγκλήματα ή δια του πλήρου οριζόμενοι πλην των δικαζομένων εις τον Άριο Πάγων. Εισάγει δε την κατηγορία ο βασιλεύς και οι δικαστές δικάζουν πλησίον του ιερού χώρου και εις το ύπεθρον και ο βασιλεύς όταν δικάζει αφαιρεί από την κεφαλή του το στέφανον. Ο δε κατηγορούμενος εις όλο τον καιρό που είναι υποδίκως εμποδίζεται του να μετέχει των ιεροτελεστιών και ουδέ εις την αγορά νόμιμον είναι να εισέλθει την ορισμένη δε ημέρα να εισελθών εις των ιερών περίβολων απολογείται. Όταν δε ο καταγγέλλον
δε γνωρίζει ποιος προσωπικός είναι ο ένεργος, κάμνει μήνυση αόριστον εναντίον του δράστου. Δικάζουν δύο βασιλεύς και οι φιλοβασιλείς και τους φόνους, τους παρελθόντες εκ των αψύχων και εκ των άλλων ζώων. Ο δε πολέμαρχος προείσταται με το θυσιόν προς την Άρτεμη, την Αγροτέρα και προς τον Ενιάλιον, διοργανώνει δε τους επιταφείους αγώνες προς τη βή των αποθανότων εις τον πόλεμο και κάμνει τους επιμνημοσύνους τελετάς για τον Αρμόδιον και τον Αριστογείτονα. Εις την δικοδοσία του δε ανάγονται μόνο οι δίκαιοι γινόμενοι εις μετήχους και εις ισοτελείς και εις προξένους. Και υποχρεούται αυτός λαβώντας δίκας αυτάς και διανύμας εις δέκα μέρη να αναθέσει στις καθεμία εκ των φυλών διακλήρου την εκδίκαση του μέρους το οποίο της ελέγχει οι δε δικαστέ της φυλής υποχρεούνται να παραπέμψουν εις τους διαιτητάς. Αυτός δε ο πολέμαρχος προσωπικός διεξάγει τας δίκας εναντίον απελεύθερων επί αχαριστία και εναντίον μετήκων στερουμένων προστασίας πολίτου και τας κληρονομικάς και τας περικληρονομικής περιουσίας γυναικών ανυπάντρων δίκας των μετήκων και όλας τας άλλας δίκας όσας δια τους πολίτες δικάζει ο άρχον επώνυμος, αυτός για τους μετήκους δικάζει ο πολέμαρχος. Οι δε θεσμοθέτε πρώτον μεν έχουν εξουσία να καταρτίζουν το πρόγραμμα των δικαστηρίων, ποιας μέρας πρέπει να δικάζουν, έπειτα δε να επιδώσουν τούτο εις τας αρχάς, διότι κατά το πρόγραμμα το οποίο ήθελε να επιδώσει αυτή γίνεται η διακανόνηση. Προσέτει δε εισάγουν προς εκδίκαση ενώπιον του Δήμου τας μηνύσης διεγκλήματα εναντίον της επικράτειας και τας εγκλήσεις εναντίον των αρχόντων και τας εναντίον συκοαφαντών όλας εν γέννη και τας διαπαράνομων πρόταση νόμου και αν της υπέβαλε προς ψήφιση νόμων όχι κατάλληλων και τας εναντίον Προεδρίου εν συνόλο και εναντίον Προέδρου και εναντίον στρατηγών καταγγελίας προς λογοδοσία. Από δε τας εγγράφους ποινήσεις προς το Δήμο διορισμένος προβλεπόμενον έγκλημα υπάγονται εις αυτούς τους θεσμοθέτας εκαταγγελία δια αντιποίηση δικαιωμάτων πολιτικών υποξένου και διαδώρων επιτυχία του τιού του υποξένου εάν της δώσας δώρα αποφύγει τας υποχρεώσεις ξενίας και καταγγελία δια συκοφαντίας και δωροδοκίας και διαπλαστή εγγραφή και διαπλαστή κλήτευση και δια παράνομων αντιποίηση του βουλευτικού δικαιώματος και διασβήσιμων από τους φορολογικούς καταλόγους και διαμοιχείαν. Αυτή δε είναι η συγκριτή της εξετάσεως, η οποία γίνεται πρώτη σε καταστάσεις όλων των αρχόντων και των εφέσεων εκείνων που απερίφθη η εγγραφή των ως πολιτών και των εφέσεων εναντίον των αποφάσεων της Βουλής. Είναι δε η συγκριτή και ιδιωτικών κτηνών δικών αναγωμένων στο εμπόριο και στα μεταλλεία και στους δούλους και αν τις δούλους υβρίσει άνθρωπον ελεύθερων και διακλήρω αναθέτουση ότι στους διαφόρους άρχοντας στα δικαστήρια τα ιδιωτικάς και διαδημοσίας υποθέσεις και τα συμβάσεις προς άλλες πόλεις αυτοί οι επικυρών και τα δίκας όσε προκύπτουν εκ των συμβάσεων τούτο αυτοί εισάγουν ενώπιον του Δήμου καθώς και τα μηνύσεις δια τας ενώπιον του Αρίου Πάγου ψευδοματηρίας. Τους δε δικαστάς διακλήρω ονομάζουν όλοι οι εννέα άρχοντες, δέκαδος δε ο γραμματεύς των θεσμοθετών, καθένας εξάγων τους κλήρους για τους δικαστάς της ειδικής του φυλής. Τα μεν λοιπόν αναγόμενοι στους εννέα άρχοντες και ο τρόπος είναι ορισμένα. Τέλος του 21ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 22 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφείς της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Άλλα κληρωτά αξιώματα. Διακλήρου δε ορίζουν και αθλοθέτας 10 άδρας, ένα από κάθε φυλή, ούτι δε υποστάται στον έλεγχο, μένουν εις το αξίωμα 4 έτη και διοικούν και την πομπή των Παναθηναίων και τον αγώνα της μουσικής και τον γυμνικό αγώνα και την υποδρομία και δια την κατασκευή του πέμπλου της Αθηνάς φροντίζουν και τους αμφορείς δια έπαθλα αυτοί μετά της Βουλής φροντίζουν να κατασκευαστούν και το έλαιο διανέμουν εις τους αθλητάς νικητάς. Συλλέγεται δε αυτό το έλαιο από τα ιεράς ελαίας, εισπράττει δε ο άρχων από τους έχοντες δακτήματα, εις τα οποία είναι ιερέα ελαία τρία ημικοτήλια από κάθε στέλεγος ελαίας. Πρώτερον δε πολλούσε τον καρπόν η πόλης και αν κανείς ήθελε κρυζώσει ή υλοτομήσει ελαία εράν εδίκαζεν αυτόν η εξαρίου πάγου βουλή και αν ήθελε τον καταδικάσει ως ένεχον διούτο ετιμώρουν αυτόν με θάνατον. Αφότου δε ο έχον το κτήμα παρέχει το έλαιον, υπάρχει μεν ο νόμος
Έχει όμως περιπέσει η σαχαιστία, διότι το έλαιο από το όλο κτήμα και όχι από καθένα στελέχος χωριστά παρέχεται στην πόλη. Συλλέξας λοιπόν ο άρχον το επί της αρχοντίας του παρεχομένου ούτω παραδίδει αυτό εις τους ταμίες εις την Ακρόπολη και δεν επιτρέπει της αυτόν να αναβεί στη θέση του εις τον Άρεο Πάγο πριν ή παραδώσει όλο το έλαιον εις τους ταμίας. Η δε ταμία καθόλου μεν τον άλλον καιρό φυλάτουν αυτό εις την Ακρόπολη εις την εποχή δε των Παραθυνίων μοιράζουν αυτό μετρημένο εις τους αθλοθέτας. Η δε αθλοθέτε εις τους εκ των αγωνιστών νικητάς. Διότι υπάρχουν έπαθλα διαμέντους νικητάς εις τη μουσική εξαργύρου και χρυσού, διαδέτους νικητάς εις πολεμικά γυμνάσματα ασπίδες, διαδέτους νικητάς εις τους γυμνικούς αγώνας και την υποδρομία έλεων. Τέλος του 22ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 23 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Αξιώματα διαψηφοφορίας και στρατιωτικά. Διαχειριτονίας δε εκλέγουν και τα στρατιωτικά σαρχάς όλας 10 στρατηγούς. Πρώτερο μεν ένα από κάθε μια φυλή, τώρα δε εξ όλων ομού των φυλών. Και τούτους διορίζουν με την ιδία ψηφοφορία ένα με δια το βαρύ πεζικών, ο οποίος είναι αρχηγός των πεζών, αν εκστρατεύσουν έξω της χώρας, ένα δε δια τη χώραν, ο οποίος έχει τη φύλαξη της χώρας και αν διεξάγεται πόλεμος εντός της χώρας, το διεξάγει αυτός. Δύο δε στρατηγούς δια τον Πειραιά, το μεν ένα εις τη Μουνυχίαν, το δε άλλον εις την Ακτίν, οι οποίοι έχουν τη φροντίδα της Εκύφρου Ρήσεως και των εν Πειραιή ναυστάθμων, ένα δε στρατηγό των πολεμικών ομήλων συμμοριών, ο οποίος και τον κατάλογο των τριάρχων καταρτίζει και μεταξύ τούτου διενεργεί τις αντιδόσεις και τα συνστάσεις τα αναφερομένας εις τούτους εισάγει προς εκδίκαση τους δύο άλλους πέντε στρατηγούς διαθέτουσιν αναλόγως των παρουσιαζόμενων αναγκών. Γίνεται δε νέα περί αυτό ψηφοφορία εις κάθε νέα Πρετανία, εάν φαίνονται ότι καλώς άρχουν ή όχι και αν δια της ψηφοφορίας αποδοκιμάσουν κανένα, γίνεται εναντίον αυτού δίκη στο δικαστήριο και αν μεν καταδικαστεί ορίζουν ποια ποινή πρέπει να υποστεί ή τι πρόστιμο να πληρώσει, αν δε απαλλαγή αναλαμβάνει πάλι το αξίωμα. Έχουν δε εξουσία στρατηγοί όταν διοικούν το στρατό και να φυλακίζουν τον ατακτούντα και να εκδιώκουν αυτόν από το στράτευμα και να του επιβάλλουν πρόστιμο. Δεν συνηθίζουν όμως τώρα να επιβάλλουν. Εκλέγουν δε διαχειροτονίας και 10 ταξιάρχους, ένα από κάθε φυλή. Αυτός δε είναι αρχηγός των στρατιωτών της φυλής των φυλετών και διορίζει τους αρχηγούς των λόχων. Εκλέγουν δε διαχειροτονίας και υπάρχους 2 εξ όλων των φυλών, ούτι δε διοικούν τους υπείς διανύμαντες τας φυλάς, 5 ο καθένας. Έχουν δε εξουσία ομοίων με εκείνη την οποία έχουν στρατηγή επί των πεζών. Νέα δε ψηφοφορία εις κάθε Πρετανία γίνεται και δια αυτούς. Διαχειροτονίας δε εκλέγουν και φυλάρχους, ένα από κάθε φυλή, ο οποίος θα έχει την αρχηγία των υπέων, καθώς ακριβώς οι ταξίαρχοι έχουν την αρχηγία των πεζών. Εκλέγουν δε και ύπαρχον εις λίμνων, ο οποίος έχει τη διοίκηση των εις λίμνων υπέων. Διαχειροτονίας δε εκλέγουν και ταμεία του ιερού πλοίου της Παράλου και τώρα του πλοίου του Άμμονος. Τέλος του 23ου κεφαλαίου. Το 24ο κεφάλαιο του Αριστοτέλη των Αθηναίων η Πολιτεία. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Λεπτομέρεια περί των αξιωμάτων και μισθή. Δε διακλήρου εκλεγόμενε αρχέ, πρώτερο μεν ήσαν εκείνοι εμένα οι οποίοι εκκληρούνται μαζί με τους 9 άρχοντας. Διακλήρω εκ του συνόλου κάθε φυλής, εκείνε δε οι οποίοι εκκληρούνται εις θυσίων, ελαμβάνονται εξ υποψηφίων, οι οποίοι ορίζονται εις κάθε δήμο. Επειδή δε επολούσαν τα ψήφους οι δήμοι, κληρώνουν τώρα και τα σαρχάς αυτάς εκ του συνόλου κάθε φυλής, πλην των βουλευτών και των φρουρών, τούτους δε εις τους δήμους αφήνουν το δικαίωμα να τους εκλέγουν. Λαμβάνουν δε μισθών, πρώτον μεν οι ψηφοφόροι πολίτε, εις κάθε με συνέλευση του Δήμου μία δραχμή, εις δε την κυρία συνέλευση 9 οβολούς. Έπειτα τα δικαστήρια έτη οι δικαστές 3 οβολούς κάθε συνεδρίαση,
Έπειτα η Βουλή βουλευτή πεντεοβολούς κάθε συνεδρία. Συζητεί τους πριντανεύοντας δίδεται δια συντηρέσεων, επιπλέον ένας οβολός. Έπειτα διασυντήρησή των λαμβάνουν οι 9 άρχοντες 4 οβολούς ο καθένας και συντηρούν καθένας μαζί του ένα κήρυκα και ένα αυλητή. Έπειτα ο άρχονης Σαλαμίνα μία δραχμή την ημέρα. Η αθλοθέτε δε διπνούσινη στο πριτανείο όλον το μήνα εκατοβεώνα όταν είναι η εορτή των Παναθηναίων αρχίζοντας από την τετάρτη ημέρα του μηνός. Η αφικτή ενωνησία απεσταλόμενη εις δήλων λαμβάνουν μία δραχμή την ημέρα εκ του ταμείου της Δήμου. Λαμβάνουν δε μισθό χρηματικό διασυντήρησή των και όσοι αποστέλλονται ως άρχοντες Ισάμων, Ισκύρων, Ιλίμνων ή Ήμβρων. Επιτρέπει δε ο νόμος τα μεν πολεμικά αξιώματα να λαμβάνει πολλά και σε αυτός, από δε τα άλλα αξιώματα κανένα δεν επιτρέπεται να αναλάβει της επανειλημμένος πλήτου βουλευτικού δύο φοράς. Τέλος του 24ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 25 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι η μία ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε διαθρωτικά, απευθυνθείτε στη σελίδα LibriVox.org. Οργανισμός των δικαστηρίων. Τα δε δικαστήρια καταρτίζουν οι 9 άρχοντες για κάθε μία φυλή χωριστά. Ο δε γραμματέας των θεσμοθετών καταρτίζει τα της δεκάτης φυλής. Υπάρχουν δε στα δικαστήρια 10 είσοδοι, μία δια κάθε φυλή, και 20 κληρωτίδες, 2 δια κάθε φυλή, και 100 κυβότια από 10 δια κάθε φυλή και ακόμα άλλα 10 κυβότια μέσα στα οποία τοποθετούνται οι πινακίδες των κληροθέντων δικαστών και 2 ιδρύε. Και σε κάθε είσοδο παρατίθεται βακτηρία τόσο όσοι είναι οι δικαστές και βάλανοι ρίπτονται μέσα στην ιδρία εις άρθμη μετασβακτηρίας. Είναι δε γραμμένα πάνω στα βαλάνους από τα στοιχεία του αλφαβήτου, τα μετά το 11ο, το λάμδα, τόσα στοιχεία όσα δικαστήρια πρόκειται να καταρτιστούν. Δύναται δε να είναι δικαστέ οι άνω των 30 ετών όσοι από αυτούς δεν χρωστούν στο δημόσιο ή δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων αυτών. Αν δε κανείς παρακάθεται ως δικαστής παρανόμως, καταγγέλλεται και εισάγεται στο δικαστήριο. Αν δε καταδικαστεί, επιβάλλουν σε αυτό ποινή οι δικαστές, οποίοι ανήθελον κρίνει ότι πρέπει να υποστεί τιμωρία ή να πληρώσει πρόστιμο. Εάν δε καταδικαστεί η εισχρηματική ποινή, πρέπει να φυλακιστεί έστω ότι πληρώσει και την προηγουμένη οφειλή του για την οποία κατηγγέλθηκε και το πρόστιμο το οποίο ήθελε επιβάλλει εις αυτόν τον δικαστήριο. Έχει δε κάθε δικαστής μία πινακίδα ξύλινη στην οποία είναι γραμμένο το πατρικό του όνομα και ο δήμος του και ένα γράμμα από τα στοιχεία του αλφαβήτου έως το κάπα. Διότι οι δικαστές είναι κατά φυλάς χωρισμένοι ως 10 μέρη, εις άρθμη περίπου εις κάθε γράμμα. Όταν δε ο θεσμοθέτης διακλήρου ορίσει τα γράμματα όσα πρέπει να απαρτήσουν τα δικαστήρια, ο δημόσιος υπηρέτης λαμβάνω θέτει στην είσοδο του καθενός δικαστηρίου το γράμμα το οποίο δια του κλήρου ορίστη. Το περαιτέρω κείμενο της 31ης μέχρι 36ης στήλης του παπύρου είναι εις πολλά μέρη φθαρμένο, ώστε ασφαλής και συνεχής αποκατάσταση αυτού δεν είναι δυνατή. Από τις αναγνωστήσεις όμως φράσεις και λέξεις και από τα γινωμένα συμπληρώσεις τη βοήθεια άλλων αρχαίων κειμένων δύνεται να καταρτιστεί η όλη έννοια του κειμένου ως εξής. Μεθόδια κλήρου προβαίνουν στην υπόδειξη των δικαστών της ημέρας. Προς τούτο οι δικαστές συναθρίζονται κατά φυλάς χωριστά εις 10 τμήματα ως ανωτέρα ελέγχθη. Κάθε τμήμα δε περιέχει 10 κυβότια φέροντα καθένα από ένα γράμμα μέχρι του κάπα, όπως και οι πινακίδες των δικαστών. Όταν δε ρίψουν οι δικαστές τα πινακίδας καθείς μέσα στο κυβότιο επί το οποίο είναι γραμμένο το αυτογράμμα, το οποίο και στην πινακίδα, ο θεσμοθέτης με τη σειρά των γραμμάτων, αφού ανακοινήσει το κυβότιο, ο δημόσιος υπηρέτης λαμβάνει από κάθε πινάκιο μία πινακίδα. Αυτός δε ο πρώτος κληρωθής λέγεται εμπίκτης και εμπήγει τα πινακίδα στα εξαγωμένα εκ του κυβωτίου κατά σειρά στην κανονίδα, επί της οποίας υπάρχει το αυτογράμμα το οποίο είναι επί του κυβωτίου. Διακλείου δε, επί ούτω τρόπος λαμβάνεται ούτως, ή να μη ο αυτός πάτοτε εμπηγών παρανομή. Είναι δε 10 κανονίδες, μία εις κάθε κυβώτιο, όταν δε ρίψει μέσα τους κύβους, ο άρχον προσκαλεί την αντίστοιχο φυλή να προσέλθει στην κληρωτίδα. Είναι δε κύβοι ξύλινη ανάμεικτη μαύρη και λευκή. Όσοι δε τυχόν χρειάζεται να κληρωθούν δικαστέ, τόσοι ρίπτονται μέσα λευκή, ήτι ένας εις κάθε 5 πινακίδας. Οι δε μαύροι
άλλη τόση. Όταν δε ο άρχον εξάγει τους κύβους, προσκαλεί ο κήρυξ εκείνους οι οποίοι λάχουν. Είναι δε και ο εμπίκτης ο οποίος θέτει την εξαχθήσα πινακίδα ή στην κανονίδα. Εκείνος δε ο οποίος εκλήθηκε και σημειώθη ανασύρει μια βάλωναν από την ιδρία και προβάλλουν αυτήν ώστε να φαίνεται το γράμμα, τη δεικνύει φανερά εις τον άρχοντα τον προεδρεύοντα. Ο δε άρχον όταν ειδεί την βάλωναν, αναλόγως ρίπτει την πινακίδα αυτού εις το κυβότιο εκείνο όπου είναι γραμμένο το ταυτό στοιχείο, το οποίο και στη βάλωνα γίνεται δε του τρόπος η διπλή κλήρωση για να αποτελεί μέρος κάθε δικαστηρίου όπως κληρωθεί και όχι όποιος εκ των προκληρωθέντων θέλει και δια να μην είναι δυνατό να μαζεύσει κανείς εις ένα δικαστήριο εκείνος ο οποίος θα ήθελε. Ευρίσκονται δε πλησίων του άρχοντος τόσα κυβότια όσα πρόκειται να καταρτιστούν δικαστήρια και έχουν καθένα ένα στοιχείο εκείνο ακριβώς το οποίο είναι επάνω στην είσοδο κάθε ορισμένου διασυνεδρία σε δικαστήριο. Μεθό, όταν συντελεστεί και αυτή η κλήρωση, κάθε δια της κληρώσεως οριστής επιδεικνύει τη βάλανον, ο δε δημόσιος υπηρέτης δίδει σε αυτόν βακτηρίαν ομοιόχρωμο με το δικαστήριο το οποίο είναι το αυτογράμμα, το οποίο και στη βάλανον είναι αποχρεωτικό εισέλθει εις το ειδικό του δικαστήριο, διότι αν εισέλθει σ' άλλο, εξελέγχεται από το χρώμα της βακτηρίας, διότι τα δικαστήρια έχουν καθένα τα χρώματά του πάνω εις τον σφικίσκον της εισόδου. Ο δε λαβών τη βακτηρία πηγαίνει εις το δικαστήριο το ομοιόχρωμον με τη βακτηρία. Αν έχω δε το αυτόγραμμα το οποίο είναι εις την βάλανον. Όταν δε εισέλθει παραλαμβάνει επισήμως εν διάσημο του δικαστικού αξιώματος διδόμενο παρά του διακλήρου έχοντος το υπούργημα τούτο αποθέτων και τη βάλανον και τη βακτηρία. Το δικαστήριο με λοιπόν καταρτίζονται κατά αυτόν τον τρόπο, αφού δεν τελειώσουν οι επίκτες αποδίδουν εις τους μη κληρωθέντας τα σπινακίδαστον. Οι δε υπηρέτε οι δημόσιοι κάθε φυλής παραδίδουν εν εις κάθε δικαστήριο τα κυβότια μέσα στα οποία ευρίσκονται τα ονόματα της φυλής όσα είναι εις καθένα από τα δικαστήρια. Παραδίδουν δε αυτά εις τους επί τούτου διακλήρου οριζόμενους για να αποδώσουν εις τους δικαστάς εις καθέν δικαστήριο κατά τάξη τα σπινακίδας, ή να τη βάση τούτο πληρωθεί ο μισθός. Διενεργείται δε ο έλεγχος τούτος εις κάθε δικαστήριο χωριστά. Τοποθετούνται δε εις το πρώτο δικαστήριο δύο κληρωτίδες και κύβοι χαλκοί επάνω στους οποίους υπάρχουν τα χρώματα των δικαστηρίων και άλλοι κύβοι πάνω στους οποίους είναι γραμμένα τα ονόματα των αρχών. Δύο δε θεσμοθέτε οι οποίοι οριστούν διακλήρου ρίπτουν μέσα τα δύο κληρωτίδα στους κύβους, ο μεν ένας στους κύβους με τα χρώματα των δικαστηρίων στη μία κληρωτίδα, ο δε άλλος στους κύβους με τα ονόματα των αρχών στην άλλη. Συγχρόνως δε οι δύο ενεργούν την κλήρωση. Εκείνη δε εκ των αρχών, η οποία κληρωθεί πρώτη αντίστοιχος με το πρώτο δικαστήριο το οποίο κληρωθεί, ορίζεται διακηρύγματος του κήρυκος να συνεδριάσει στο δικαστήριο τούτου, οποία διατύχει να κληρωθεί δευτέρα να συνεδριάσει στο δεύτερο και ούτω καθεξής όλε οι άλλε. Για να μην γνωρίζει καμία από τα δικαστικά αρχά σε ποιον δικαστήριο θα δικάσει, αλλά εσώπιον δικαστήριο διακλήρου τύχει σε αυτό να συνεδριάσει. Όταν δε δικαστικοί αρχαίοι προσέλθουν και συγχρόνως όλοι οι δικαστές έχουν συναντηθεί, οι προϊσταμένοι εις κάθε δικαστήριο αρχή εξάγει από κάθε κυβότιο μία πινακίδα για να αποτελεστούν 10 ή τι ένας από κάθε φυλή και τα σπινακίδες αυτά θέτει ο πρόεδρος εις άλλο άδειο κυβότιο. Από αυτό δε διακλήρω ορίζει τους 4 με πρώτους για την επιστασία του ύδατος, 4 δε άλλους ως ψηφολέκτας, δια να μην δίνεται κανείς εκ των προτέρων γνωρίζων να διαφθείρει μήτε εκείνον ο οποίος φυλάτει το ύδρο, μήτε εκείνον ο οποίος συναθρίζει τους ψήφους των δικαστών, μη δε να γίνεται εις τας υπηρεσίας αυτάς παρανομία καμία. Όλοι δε οι κληρωθέντες δικαστές λαμβάνουν από τον ταμείο την πληρωμή των σύμφωνα με τον κατάλογο των ονομάτων, κατά τη σειρά το οποίο θα λάβουν των μισθών. Λαμβάνουν δε ευθύς αυτών κατά τάξη, κατά μία φυλή, καθένα δικαστήριο που έλεγχε δια να δικάσει και καταμεριστέται στις ολιγαρίθμους ομάδες ένα, δύο ή τρεις, ή να μην πολλοί σειρέωσαντες στο ίδιο μέρος παρενοχλούνται ένα μεταξύ των. Τέλος του 25ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 26 της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφίες της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεται στη σελίδα LibriVox.org ή για να δηλώσετε συμμετοχή. Διαδικασία. Όταν δε αυτά γίνουν, εκφωνούν τας δίκας.
και όταν μεν ιδιωτικής φύσεως δικάζουν κατά τους τύπους του ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την τάξη η οποία κατά τον νόμο ορίζεται σε κάθε υπόθεση και προβάλλουν ενστάσεις ή αντίδικοι ως προς αυτό μόνο το πράγμα. Όταν δεν δικάζουν υποθέσεις δημοσίου δικαίου κατά τους τύπους του δημοσίου δικαίου, κάθε μία υπόθεση χωριστά εις μία συνεδρίαση. Είναι δε κλεψίδρε, έχουσε τας εκροάς αυτών προς το μέρος, οι δε κληροθέντες επόπτε του ύδατος ορίζουν τον χρόνο της διεξαγωγής κάθε δίκης. Ορίζεται δε χρονικό διάστημα διάφορων δια τας δίκας αναλόγως της σπουδαιότητας αυτών, μετρείται δε μόνο ο χρόνος ο διαραίων δια την κατηγορία, δια την απολογία και την απόφαση. Ο δε επόπτης του ύδατος κρατεί το σωλήνα όταν είναι ανάγκη δια τη δίκη να αναγνωστεί υπό το γραμματέως νόμος ή μαρτυρική κατάθεση. Όταν δε η δίκη είναι δια ολόκληρων ημέρα, τότε δεν κρατεί το σωλήνα, εφόσον αναγνώσκονται νόμοι ή καταθέσεις. Το δε είδωρ το οποίο χύνουν μέσα στα σκλεψίδρα δια των κατήγορων ομού και των απολογούμενων, υπολογίζεται με τα σημέρας του μηνός Ποσειδώνος. Έχουν δικαίωμα να μεταχειριστούν χρονικό διάστημα ο κατήγορος ως απολογούμενος και οι δικαστές ίσο ο καθένας. Δια να μην γίνονται δε παραβάσεις, ορίστησαν οι επόπτε και ο μεν εις μία κλεψίδρα δια τους ενάγοντας. Ο δε έτερος εις άλλη κλεψίδρα δια τους εναγόμενους. Στο τρίτο δε μέρος του χρόνου διατίθεται δια την απόφαση ήτη για να δικάσουν οι δικαστές. Υπάρχουν δε ως ποινή ορισμένε δεσμά φυλάκισης, διήμευσης, πληρωμή χρημάτων και αποφέρονται δικαστές ότι πρέπει να υποστεί ή να πληρώσει ο καταδικαζόμενος. Όταν δε είναι ανάγκη να εισαχθώσει προς εκδίκαση κατά εξοχήν σοβαρή ποινήσεις, συνεννοούνται τρία δικαστήρια αποτελούντα την ηλιαία. Υπάρχουν δε ψήφοι χάλκινοι, έχουσε εις το μέσο μικρά ναυλάκια, εμέν ημίσιε τρυπημένε, εδέ ημίσιε πλήρης, οι δε κληροθέντες ψηφολέκτε, όταν τελειώσει η διαδικασία παραδίδουν εις καθένα δικαστή δύο ψήφους, μία τρυπημένη και μία πλήρη, φανερά διδόμενας, ώστε να δουλεύουν οι αντίδικοι, δια να μην λαμβάνουν οι δικαστές μήτε πλήρες μήτε τρυπημένες και τας δύο. Καθώς ο αποδίδων λαμβάνει τη βακτηρία και ψηφίζουν το ιδιοτρόπος όλοι, διότι δεν είναι δυνατόν να λάβει ο ψηφολέκτης ο δενός στο σύμβολο, αν δεν έχει ούτως ψηφίσει. Υπάρχουν δε τοποθετημένοι στο δικαστήριο δύο αμφορείς, ο μεν ένας χάλκινος, ο δε άλλος ξύλινος. Ξέσκεπε, δια να μην είναι δυνατόν να ρυθούν από πριν μέσα σε αυτούς ψήφοι, εις αυτούς δε ψηφίζουν οι δικαστές και εις μεν το χάλκινο γίνεται η πραγματική ψηφοφορία, εις δε το ξύλινο ρίπτονται οι άκυροι ψήφοι. Έχει δε ο χάλκινο σκέπασμα με μια οποία ανοιγμένη τόσο ώστε να χωρεί μία μόνο ψήφο, δια να μην δύναται να ρίπτει ο αυτός δύο ψήφους. Όταν δεν πρόκειται να αρχίσουν ψηφίζονται οι δικαστές, ο κήρυξ φωνάζει πρώτον αν θα προβάλλουν τα μαρτυρία οι αντίδικοι, διότι δεν επιτρέπεται να προσβληθούν οι μαρτυρία όταν αρχίζει η ψηφοφορία. Δεύτερον, δε πάλι τυπικός φωνάζει, η τρυπημένη ψήφος είναι δια τον πρώτο να αγορεύσαντα, ή δε πλήρης δια τον ύστερο να αγορεύσαντα. Ο δε δικαστής λαβών από το δισκάριον τα ψήφους, πιέζον το μέσο της ψήφου και μη φανερώνουν στους διαδίκους ούτε το τρυπημένο ούτε το πλήρες μέρος της ψήφου, ρίπτει την μεν κυρία ψήφων στο χάλκινο αφορία, τη δε άκυρα στο ξύλινο. Όταν δε ψηφίσουν όλοι, τότε οι προς τούτο ορισμένοι υπηρέτε, λαμβάνοντας τον κύριο αφορέα, τον αδειάζουν επάνω εις άβακα, ο οποίος έχει τόσα στρίπα όσο ακριβώς είναι η ψήφη. Αμέσως δε αρχίζει η αρρύθμιση και ποιε εκ των ψήφων είναι τρυπημένε και ποιε πλήρης είναι φανερών εις τους αντιδίκους, οι δε διακλήρω οριστήτες ψηφολέκτε κάνουν τον αρρύθμιση αυτών επί το άβακος, χωριστά μεν λογαριάζοντας τα πλήρης, χωριστά δε τα στρυπημένες. Και φωνάζει ο κήρυξ των αριθμών των ψήφων, του μεν ενάγοντος τα στρυπημένας, του δε εναγόμενα τα πλήρης. Όποιος δε από τους δύο λάβει περισσότερους, αυτός κερδίζει τη δίκη, αν δεν είναι ίση απαλλάσσεται ο εναγόμενος. Έπειτα πάλι ορίζουν την ποινή, αν χρειάζεται να καθοριστεί αυτή, ψηφίζοντας με αυτόν τον τρόπο, αποδίδοντας με το δικαστικό σύμβολο, παραλαμβάνοντας δε τη βακτηρία. Ο δε καθορισμός της ποινής επιτρέπει αγόρευση διαρκές μίσεως μέτρου ύδατος εις καθένα των δύο διαδίκων. Όταν δε οι δικαστές έχουν δικάσει το τρόπο σύμφωνα με τις διδικώσεις των νόμων, λαμβάνουν το μισθό προσερχόμενοι εκεί όπου καθένας διακλείρω αρχικός ορίστη. Τέλος του 26ου κεφαλαίου. Τέλος της Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλη.